Αυγούστου 23, 27η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει δύο θέματα ημερησίας και ένα θέμα εκτός ημερησίας. Πριν ξεκινήσω με τα θέματα, θα ήθελα να πάρω παρουσίες για τα δύο μέχρι να παρκέψω. Λοιπόν, ο κύριος Μόρος είναι εδώ, ο κύριος Αραπτίνης, ο κύριος Γατρία, ο κύριος Κατσουλάκης, ο κύριος Πάτσας, η κυρία Μαγέστα, ο κύριος Καρφατής, ο κύριος Μουράνης, ο κύριος Μπατάλης, ο κύριος Τσεμπέρης, ο κύριος Μουδούρης, ο κύριος Παχούτης, η κυρία Ξεντάρα, η κυρία Βαρουτέλη, η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Ραπτσιλή, ο κύριος Πιστικίδης, ο κύριος Πορπατζής, ο κύριος Βασιλόπουλος. Παρόν, ο κύριος Μάρκας δεν ήταν αρρωστικό. Η κυρία Τσεβά. Ο κύριος Κάρδος. Η κυρία Δημητριάδη. Ο κύριος Δήμας. Η κυρία Βασιλικού Βαλβερή δεν μπορεί να έρθει να αρρωστεί. Ο κύριος Τσαλαβατάνης. Είναι 19 παρόντες, επομένως έχουμε απαρτία. Ο Δήμαρχος μετά από πρόσκληση βρίσκεται στην αίθουσα μαζί μας. Θα σας διαβάσω όπως είναι ο κανονισμός, το πρώτο θέμα εκτός ημερησίας, για το οποίο θα αποφασίσετε αν θέλετε να συζητήσουμε. Και αυτό το θέμα είναι η λήψη απόφαση περί έγκρισης του ετήσιου προπολογισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Ραφίνας Πικερνίου έτους 2024. Ο λόγος, σας το διαβάζω εγώ, είναι η αποκλειστική προθεσμία μέχρι τις 23/8 του 2023 να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, θέλετε να συζητηθείτε. Προθεσμία από ποιο? Από το τίτλο. Από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θέλετε? Ναι. Δεν έχετε πρόβλημα. Επομένως. Εγώ λέω, έχω μόνο ένα. Λοιπόν, το θέμα λέει λήψη απόφαση περί έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Ραφίνας Πικερνίου του έτους 2024. Θέλετε να πείτε κάτι αυτό? Το έχετε διαβαστεί, το έχετε διαβάσει. Έχει κάποιος κάτι αντίρρηση, θέλει να πει κάτι κάποιος? Λοιπόν, βρίσκεται και ο κύριος Αδαμόπουλος εδώ από τον Γκρουπ Γερνού. Κύριε Αδαμόπουλο, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλετε να ψηφίσουμε, να τελειώνουμε, για να πάμε γιατί έχουμε σήμερα και πέρα. Εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Μόρος λέει ναι. Ο κύριος Αραπτσιλής. Ο κύριος Γαβρίλη και ο κύριος Καρφουλάκης. Ναι. Ο κύριος Πάτσας. Η κυρία Βλαχάκη. Ναι. Ο κύριος Καρφατής. Ναι. Ο κύριος Μουράνης. Ναι. Ο κύριος Μπατάλης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Μπατάλης. Ναι. Ο κύριος Τσεμπέρης. Ναι. Ο κύριος Βουδούρης. Ναι. Ο κύριος Παχούτης. Ναι. Κυρία Ξεντάρα. Ναι. Κυρία Αποστολάκη. Ναι. Η κυρία Παπαδοπούλου. Είναι το πρώτο εκτός συνεδρίας για την πρώτη φορά το ναι. Η κυρία Ραπετσινή, ο κύριος Πιστικίδης, ναι. Ο κύριος Παρπατζής, ναι. Ο κύριος Βασιλόπουλος, ναι. Η κυρία Τσεβά. Ναι, συγγνώμη, μιλήσα. Ο κύριος Κάρδος, ναι. Ο κύριος Δήμας, ναι. Το ομόφωνο. Δηλαδή, το χρόνο που θα είναι δηλαδή, μέσα στο 25, 4, προφανώς είναι η διαδικασία σέβασμα.
στους Δήμους οι οποίοι έχουν μέσα διαδίκτυο προγραμματισμό για να πάρουμε τις θέσεις που ζητάμε. Οι θέσεις που ζητάμε νομίζω ότι είναι 8, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Και για τον χρόνο δεν μπορώ να σας πω. Ναι. Εννοείται. Εννοείται, ξέρετε γιατί δεν έχουμε. Γιατί η χώρα μας είναι ακόμα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων θέσεων που μπορεί να παίρνει γενικά στο δημόσιο κάθε χρόνο. Οπότε η κεντρική κυβέρνηση ανάλογα τις ανάγκες του κύπελλου, στον τομέα της υγείας, στον τομέα των σωμάτων ασφαλείας, στον τομέα της ανθρώπινης διοίκησης, άλλους τομείς, ανάλογα αυξομειώνει τα επίπεδα. Λοιπόν, ψηφίσαμε το πρώτο εκτός ημερησίας. Τώρα είναι η ώρα για ερωτήσεις. Εντάξει, θα ήθελα να παρακαλέσω αν είναι δυνατόν ή να τις μεταφέρουμε στο επόμενο συμβούλιο ή να πείτε τις ερωτήσεις σας, αλλά ο Δήμαρχος θα απαντήσει ετός μηνός τις ερωτήσεις που θα κάνετε. Γιατί έχουμε κόσμο για να μην καθυστερήσουμε τους πολίτες. Σας ακούω. Συμφωνείτε. Στο επόμενο. Φυσικά. Φυσικά. Να διαβάσουμε το πρώτο θέμα του ημερησίας και θα πούμε διαδικασία μετά. Όχι, γιατί το πρώτο θέμα, στην ημερησία δεν αφορά την πολιτική μελέτη. Μισό λεπτό, δεν είναι κάτι παραπάνω, το πιστεύω έτσι. Θέλω να σου πω το εξής. Ότι είναι σήμερα 10 Αυγούστου και έχουμε να συζητήσουμε το θέμα τώρα το 2, το οποίο σαφώς και είναι σοβαρό, γιατί απευθύνεται σε 350 ιδιοκτησίες. Πολύ περισσότερο όμως δεν. Θέλω να σας πω το εξής, ότι το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έγινε διαδικτυακά μέσα στο Zoom πριν 10 μέρες, μια εβδομάδα, το οποίο ήταν και αυτό πάλι μέσα στον Αύγουστο, το οποίο είχε πάρα πολλά θέματα μείζωνος σημασίας, έγινε και αυτό σε περίοδο διακοπών. Και έχω αρχίσει και τελικά και σκέφτομαι. Σε Αύγουστο ένα τόσο σημαντικό συμβούλιο και αυτό Zoom. Όχι κατηδία. Έρχεται ένα τόσο σημαντικό θέμα σήμερα, λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο και μάλιστα ήταν στο email μου ότι και 23 Αυγούστου έχει σταθεί πρόσκληση στην Επιτροπή Διαβούλευσης για να γνωμοδοτήσει επιτεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού. Και πρόεδρε, τώρα ερωτώ, γιατί είναι τελικά πολιτική τη Δημοτική Αρχή το να λειτουργεί εν κρυπτό? Γιατί αυτό βγαίνει. Όταν μέσα στα μπάνια τα λεγόμενα του λαού παίρνουν όλες τις σημαντικές αποφάσεις και όλες αυτές εν κρυπτό, μέσω Zoom, μέσω του να λείπουν οι περισσότεροι σε διακοπές, κάτι δείχνει. Πολύ περισσότερο ότι βάζετε την Επιτροπή Διαβούλευσης, δεν θυμάμαι πότε έχετε ξανακαλέσει Επιτροπή Διαβούλευσης, ζήτημα στη θητεία σας να την έχετε καλέσει 2-3 φορές, έτσι, και τη βάζετε 23 Αυγούστου. Τα συμπεράσματα νομίζω είναι. Ναι, θα απαντήσετε. Αλλά επειδή είναι και μορφή απέναντι στον πρόσωπό μου, πρώτα απ' όλα εγώ δεν καθορίζω το πότε θα γίνει. Έρχονται τα θέματα και εγώ κάνω τα συμβούλια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ο Δήμος αισθάνεται να λειτουργεί. Καθόλου. Τώρα έχουμε διακοπές, δεν έχουμε διακοπές. Άλλοι θέλουν να φύγουν Πάσχα, άλλοι θέλουν να φύγουν Χριστούγεννα. Δεν υπάρχουν διακοπές. Τέλος πάντων, θέλει ο Δήμαρχος κάτι να πει. Ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ότι διακοπές για το Δήμο δεν υπάρχουν. Επίσης, στη συγκεκριμένη περίοδο που ζούμε, λόγω προεκλογικής περίοδου αυτοδιοικητικών εκλογών, το Σώμα έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις που θα καθορίσουν τη λειτουργία του Δήμου έως 8 Σεπτεμβρίου. Ένα μήνα πριν την προεκλογική περίοδο και στο διάστημα μέχρι να αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή, ακόμα και να είναι η ίδια ή οποιαδήποτε άλλη, έτσι, παίρνει μόνο διεκπεριωτικές αποφάσεις, που σημαίνει ότι δυστυχώς οι εκλογές καθορίστηκαν 8 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι αυτή η ημερομηνία αρχίζει από 8 Σεπτεμβρίου, άρα αναγκαστικά θα δείτε και επόμενες συνεδριάσεις, το επόμενο διάστημα, ελπίζω μετά τις 20 Αυγούστου, να προλάβουν να έχουν γυρίσει και κάποιοι, έτσι, και μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου θα ενταθούν τα συμβούλια, ώστε ο Δήμος να πάρει εκείνες τις αποφάσεις, οι οποίες θα του δώσουν τη δυνατότητα. Οποιαδήποτε είναι η διοίκηση, την 1η Ιανουαρίου του 2024, να ξεκινήσει με προϋπολογισμό, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να έχουν εγκεκριμένα δημοτικά τέλη, αποφάσεις οικονομικής επιτροπής, έχουν συνεδριάσει εκτελεστική
Ευτυχώς όλα αυτά γίνονται όπως είπα σε μια δύσκολη περίοδο που πολλοί κόσμοι πάει διακοπές, αλλά όχι ο Δήμος. Αυτό θέλω να πω και δεν φοβόμαστε. Πάντως δεν υπάρχει κάποια προθεσμία. Κυρία Τουρσοπούλου, δεν υπάρχει κάποια προθεσμία. Δεν είναι στη διαδικασία να διακόπτεται. Μπορεί να γίνει και μετά το Σεπτέμβριο. Δεν είναι στη διαδικασία να διακόπτεται. Δεν υπάρχει. Μπορώ να πω κάτι ως δημότης, παρακαλώ. Αν δεν έχετε κάτι, τι, σαν τι πείτε μου, μπορώ να το πω. Όχι, δεν υπάρχει. Θυμάστε ότι το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το οικοδομικό σχέδιο είχε γίνει το Φεβρουάριο, κράτησε 6 ώρες με ένα κατάμεστο Δημοτικό Συμβούλιο από τους δημότες. Που σημαίνει το τι ενδιαφέρον έχουν οι δημότες, πολύ περισσότερο όταν έχουν υποβάλει ενστάσεις. Έχετε κάποιο άλλο συμφέρον σήμερα. Έχουμε υποβάλει ενστάσεις. Εντάξει. Επομένως, λοιπόν, που αυτό το συμβούλιο το θέμα έχει ενδιαφέρον για τους δημότες, είναι κοροϊδία που αποφάσισε παραμονές 15 μήνων και οι δημότες δεν μπορούν να είναι εδώ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, πρέπει να γίνει ένα συμβούλιο επειδή αυτή πάνε για πάνε. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Αν είχαν συμφέρον να βρίσκονται εδώ, θα ήταν εδώ. Εγώ δεν έχω φύγει. Δεν ειδοποιήθηκαν, κύριε Μόρφη. Δεν ειδοποιήθηκαν. Πώς, ατομικά. Με κανέναν τρόπο. Έχετε καλέσει εσείς σε κανένα δημοτικό συμβούλιο ατομικά τον καθένα. Για τις ενστάσεις των ανθρώπων, κύριε. Δεν έχετε, κυρία. Τις ενστάσεις των ανθρώπων δεν έχετε. Λοιπόν, ξεκινάω. Δεν σου δίνω το λόγο. Λοιπόν, ξεκινάω. Πρώτη λήψη απόφασης περί έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφίνας Πικερμίου για προσκύρωση τμήματος χωρίς σύνταξη πράξης αναλογισμού τακτοποίησης λόγω τροποποίησης του ισχύοντος ρημοτομικού σχεδίου με το ΦΕΚ 1303Δ κάθετος 27-1192 επί της οδών Στρατηγού Δελιγιάννη και Καλεμκερή, οικοδομικό τετράγωνο 118 Ραφίνα. Παρότι η κύριε Πρόεδρος έχει καλύτερο είναι μια και φίλη εδώ που στα μέλη τη υπηρεσία δόμηση, η οποία έχει κάνει και την εισήγηση, το οποίο γενικό έχει διαβαστεί το πλαίσιο. Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα. Η κυρία Κολοβού. Είμαι η προϊσταμένη τη υπηρεσία δόμηση. Λοιπόν, όσο αφορά το θέμα με την πράξη αναλογισμού, ζητείτε με την εισήγηση που έκανε η υπηρεσία να γίνει μια διαδικασία μέσω ψήφισης του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά της Τριμελούς Επιτροπής, ώστε να αποδοθεί ένα κομμάτι το οποίο ενώ στο αρχικό ΦΕΚ συμπεριλαμβανόταν στο οικόπεδο του ενδιαφερόμενου. Ναι, και από εκεί και πέρα έγινε ένα το 98 νομίζω που είπε ο κύριος. Έγινε μια τροποποίηση του ρηματομικού, οπότε προέκυψε μια εντατική λωρίδα την οποία, η οποία ανάγκασε το οικόπεδο και το πρόσωπο του οικόπεδου να υποχωρήσει και άρα δεν έχει πρόσβαση και δεν μπορεί να βγάλει οικοδομική άδεια. Αυτό έγινε, υπάρχει μια διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο που περιγράφουμε, η οποία παίρνετε εσείς απόφαση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίζετε και η Τριμελής Επιτροπή των Αντικειμενικών Αξιών καθορίζει την αξία της μονάδας και με βάση αυτή πληρώνει ο ενδιαφερόμενος και αποκτάει την εγγραφική λωρίδα που την είχε ούτως ή άλλως στο οικόπεδο του. Απλά αναγκάστηκε με το ΦΕΚ να την παραχωρήσει. Απλώς πρόκειται για μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είναι η μοναδική αυτή που έχει μείνει σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο. Που ο Δήμος θα αποδώσει γη και θα πάρει χρήματα όπως το βλέπετε. Δηλαδή δεν κάνουμε καμία χάρη, απλώς εφαρμόζουμε και ολοκληρώνουμε μια διαδικασία του ρηματοδοτικού σχεδίου σε ένα παλιό οικοδομικό τετράγωνο που έγινε τροποποίηση του 98. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Να πάρω τις ερωτήσεις άλλων. Λοιπόν, είναι ο κύριος Πιστικίδης. Όχι, ερώτηση. Κυρία Παπαδοπούλου. Θα το δείτε αμέσως. Άλλος, κανένας άλλος. Λοιπόν, κύριε Πιστικίδη, σας ακούμε. Σας διέκοψα για να πω. Γιατί πρόκειται γνωστού σημείου. Δεν συνοδεύεται η εισήγηση από ένα σχεδιάγραμμα να καταλάβετε τι είναι το σε αυτά που μας πήγατε. Όχι, δεν πέραμε σε αυτά, όχι. Είναι αυτά και
Είναι ένα φάκελο ολόκληρο. Να μα το δείξει, δηλαδή καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι μια τυπική προσκύρωση εκεί πέρα και πράξη. Ουρά τη πράξη του παραγωγή. Μια ουρά. Ήταν 4-5 οικόπεδα στη σειρά. Εκ των οποίων. Ένα μεγάλο οικόπεδο, γιατί το ξέρω, είναι κοντά και στην γειτονιά μου. Ένα μεγάλο οικόπεδο. Το οποίο τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει μια λωρίδα μπρο, η οποία δεν φαίνεται τώρα. Γιατί εκεί δεν υπάρχει ούτε περίφραξη, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι 4 οικόπεδα, 5 μάλλον οικόπεδα στη σειρά, εκ των οποίων τα 3. Ήταν μέσα στο στρέμμα. Τα δύο πρώτα, το οικόπεδο όχι, είναι 600 κάτι μέτρα, αυτό το συγκεκριμένο κούλι που συζητάμε. Τα υπόλοιπα απέκτησαν πρόσωπο, γιατί κάνουν αυτή τη διαδικασία εγκαίρως, όταν έγινε η ψήφιση του νέου ΦΕΝ. Για ένα από αυτά. Είναι ένα από αυτά, τα οποία δεν πρόλαβε να κάνει συγκεκριμένη διαδικασία. Και αυτή η λωρίδα υπάρχει στο πρόσωπο της Κανέλου Δελγιάννη ή επί της Κανέλου Δελγιάννη. Όπως και τον υπόλοιπο. Έχει εκεί ίσως κάποιο σχέδιο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Όχι, δεν προστάσω. Όχι, εδώ μπροστά δεν το έχω. Γιατί και εγώ ήρθα εκτάκτο. Ναι, καλά, ήρθα και εγώ. Αν δεν ήταν μια και την καλοκαιρία, είναι κοντά. Ναι, συνεχίζει από απέναντι τον άλλο. Από απέναντι βγαίνει και τελειώνει την καλοκαιρία. Σκάει από τον πάνω να λέει προσκύρωση τμήματος χωρίς σύνταξη πράξης αναλογισμού. Δηλαδή τι δεν θα γίνει. Χωρίς σύνταξη πράξης αναλογισμού. Δεν θα γίνει πράξη αναλογισμού. Διότι δεν, σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχει αλλαγή ΒΕΚ, προβλέπεται την νομοθεσία να γίνει με απόφαση ψήφιση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά με καθορισμό τιμή μονάδα. Το κάνει απευθεία δηλαδή ο Δήμο μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου και τριμελούς επιτροπής. Είναι η διαδικασία προβλημένη, γιατί δεν οφείλεται σε λάθος του ιδιοκτήτη, οφείλεται σε ψήφιση τροποποίηση του νέου ΒΕΚ. Γι' αυτό δεν κάνει πράξη αναλογισμού. Λοιπόν, έχει κάποιος κάποια τοποθέτηση, κάποια ερώτηση άλλο. Όχι. Έχει κάποιος αντίρρηση. Γι' αυτό λέω. Έχει κάποιος αντίρρηση. Όχι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Κυρία Παπαδόπουλου. Λοιπόν, πηγαίνω τώρα στο δεύτερο υπηρεσίας, το οποίο είναι λήψη απόφαση περιέγκριση του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ Ραφαίνας Πικερνίου και σύντομη αιτιολόγηση σχετικά με τις υποβληθείς συστάσεις στο στάδιο Β1 για τη μελέτη, κτηματογράφηση και πολυοδομική μελέτη, επέκταση και πράξη εφαρμογής του Πικερνίου νομού Αττικής για να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 154 του 14/27/799 κώδικας βασικής πολυοδομικής νομοθεσίας. Πρόεδρε, ένα ερώτημα της διαδικασίας, μπορώ, ερώτημα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πρώτον, πριν ρωτήσω τον τρόπο πώς σκέφτεται να συζητηθεί, αν πρόκειται οι 350 να συζητηθούν μία-μία ή στο σύνολο ή τις συζητήσεις, ένα από τα που το πείτε, το ζητούμενο, το οποίο το συζητάμε πολύ εδώ, Δημοτική Σύμβουλη, είναι το εξής. Αναφέρθηκε πριν από εσάς από μικροφόνου, αν έχουν αποσταλεί ή όχι προσωπική ενημέρωση στο κάθε ενδιαφερόμενο, ιδιοκτήτη, αν θέλετε, περιουσίες κτλ., προκειμένου να έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι και να περασπιστεί, αν θέλετε, τις θέσεις τους. Θέλω να μας πείτε καταρχήν, αν και οι 350 ενστάσεις έχουν σταλεί για κάθε μία, είτε ομαδικά είτε ατομικά, ειδοποίηση, και αν πώς αποδεικνύεται αυτό, προκειμένου να είναι σύνομη, αν θέλετε, και η απόφαση που θα πάρθει σήμερα. Γιατί έστω και ένας να μην έχει ενημερωθεί, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε. Γι' αυτό, πρώτα απ' όλα, σαν έτοιμα, κύριε Δικό μου, και εγώ έχω ένα ερώτημα της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Θα το κάνω τώρα ή μετά.
θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος των ανθρώπων που καλέστηκαν. Κυρία Ξαδέρα, θα σας δώσω τον λόγο αφού τελείωσε ο κ. Κουτσικίδης. Τελείωσε. Η πρόσκληση είναι κάτι γράφει εδώ πέρα για το κομπλετέν Β2 προστάδιο, λέει που βάλετε... Β2. Κάνω λάθος. Υποβάλλεται το Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότης μαζί με την παρούσα εσύγηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο που θα το δούμε εδώ και δεν έχει έρθει εμάς. Το ίδιο σώμα. Ναι, το έχουμε μαζί με την εισήγηση. Το παλιό σχέδιο. Το παλιό σχέδιο. Γιατί το λέει Β2, γιατί έχει προηγηθεί ένα άλλο σχέδιο. Αυτό που αναφέρεται, κύριε Δημοτικό Συμβούλιο, συγγνώμη, Αγγελά. Ακριβώς ρωτάει πολύ σωστά η κυρία Σιδάρα, λέει. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των εστάσεων, δηλαδή το υπομνηθέν Β2, το σημερινό υποστάδιο, έτσι, το οποίο λέει υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση κλπ. Και αναφέρεται και κάποιο άλλο υποστάδιο μεταξύ της πρώτης απόφασης και της σημερινής. Ποιο είναι αυτό? Πρέπει να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Και επίσης δεν θα έπρεπε ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά το Κέρμι να περάσει στο τοπικό συμβούλιο. Ούτε είσαι στο τοπικό συμβούλιο. Και ποιότητα ζωής κάνουμε. Πώς θα ενημερωθούν οι κάτοικοι? Και εδώ πέρα ξέρω η εισήγηση λέει να αναφερθούμε στην αγκαιότητα της διαδικασίας δημοσιότητας, καθώς κρίνουμε πολύ θετικά το γεγονός ότι τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της ιδιοκτησίας δεν αφήνουν περιθώριο μη ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων ως προς τις αλλαγές που επέρχονται στις ιδιοκτησίες ως την πρόταση δημοτομίας. Το λέει και η εισήγηση. Αυτά. Πρώτα απ' όλα, αυτή η διαδικασία έχει διάφορα στάδια. Μετά την επεξεργασία των εστάσεων, για να ξεκινήσω από το λεκτικό, υποβλήθηκαν πίνακες οι οποίοι σας διαβιβάστηκαν από το μελετητή, που εν περιλήψει έχουν μέσα σε πολλές στήλες το περιεχόμενο της έστασης και την άποψη του αναδόχου μελετητή, η οποία κατατέθηκε στην υπηρεσία δόμησης και αφού εξετάστηκε, γίνανε κάποιες συνεννοήσεις με τον ανάδοχο και τελικά η τελική μορφή φτάνει σε εσάς και στους πολίτες για να ψηφιστεί η απόρριψη, η αποδοχή των εστάσεων. Ούτε πρόσκληση, ούτε ενημέρωση, ούτε τίποτα δεν έχει στους πολίτες. Μιλάω για τους πολίτες. Κοιτάξτε, δεν γίνεται καμία διαδικασία. Θα ζητήσετε το λόγο, κυρία μου, ακούστε, θα ζητήσετε το λόγο. Θα ζητήσετε το λόγο από τον πρόεδρο, τι να δώσω. Δεν τον έχω εγώ. Δεν τον δίνετε. Να την βάλει. Λοιπόν, επομένως, κύριε Φαφούτη, αυτό που αναφέρει ότι υποβλήθηκε είναι αυτή η πίνακα που σας ηλεκτρονικά. Εφόσον αυτοί οι πίνακες γίνουν κατά το μέρος ή κατά το όλον αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα σταλούν στο μελετητή ώστε να τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο, το οποίο θα σου παρουσιάσει συνεργάτης μου η κυρία Στίβα, στον πίνακα προβολής, στο τρέσιο των οθόνων προβολής, ώστε να αντιλαμβάνεστε τι αφορά η αίσθηση του κάθε ενός πολίτη, η οποία θα διαβαστεί αναλυτικά από την κυρία Κολογού. Δηλαδή, η διαδικασία η οποία θα ακολουθεί, το κάναμε το ερώτημα και στην αρχή του Συμβουλίου, είναι ότι η προϊσταμένη της υπηρεσίας δόμησης θα αναγνώσει το όνομα του ενιστάμενου, ο οποίος, αφού ολοκληρώσει, αν είναι εδώ, θα πάρει τον λόγο, αν θέλει να εκθέσει κάτι παραπάνω από αυτό που περιληπτικά αναφέρει ο πίνακας της ένστασης, και η άποψη του αναδόχου που αποτελεί και άποψη της υπηρεσίας. Θα ακολουθηθεί, αν υπάρχει εδώ πέρα, όπως είπε ο ενιστάμενος, η απόψη του ενιστάμενου, θα καταγραφούν οι παρατηρήσεις και στο τέλος το Συμβούλιο θα αποφασίσει συνολικά, αλλά στην ουσία μία-μία την ένσταση, όποιος δημοτικός σύμβουλος συμφωνεί με μέρος ή με το όλο των ενστάσεων, θα καταθέσει την άποψη. Αναφορά με το διαδικαστικό. Αναφορά. Μα όχι, η ενιστάμενη δεν είναι εδώ. Πώς θα μην είναι εδώ. Αναφορά. Μα δεν το καταλαβαίνετε. Συγγνώμη δηλαδή. Αναφορά. Δεν προσκλήθηκαν καν. Αναφορά. Μα είναι αντιδημοκρατική διαδικασία. Το λόγο. Είναι αντιδημοκρατική διαδικασία. Και το ανάγκη. Αναφορά. Αναφορά. Πρέπει να φύγει η ώρα την πολίτευση και να του αφήσει. Αναφορά με το διαδικαστικό. Έτσι. Σύμφωνα με την νομοθεσία,
οι ενστάσεις δεν περνάνε από άλλα όργανα του Δήμου, δηλαδή δεν περνάνε από το Τοπικό Συμβούλιο και από, και από την ποιότητα ζωής, περνάνε μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση των ενιστάμενων γίνεται με δημοσίευση της πρόσκλησης, το θέμα εισάγεται και όχι ατομικά, δεν το λέω. Δηλαδή η δημοσίευση της πρόσκλησης του Συμβουλίου για συζήτηση του θέματος στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα διάφορα μέσα, έτσι, αποτελεί την επίσημη πρόσκληση των ενδιαφερομένων να προσέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει, λέω, δεν προβλέπεται από την νομοθεσία ατομική πρόσκληση, έτσι, να έρθουν. Παρά τα αυτά, έτσι, παρότι δεν προβλέπεται, οι υπηρεσίες επικοινώνησαν τηλεφωνικώς, βέβαια, γιατί δεν προβλέπεται άλλη πρόσκληση, με αρκετούς από τους ενδιαφερομένους, τους ενημέρωσαν. Κάποιοι σήμερα είναι εδώ πέρα, κάποιοι δεν είναι. Δεν μας έχουμε κανένας. Κύριε Σταυρή, ναι, δεν μην πετάγεστε, μιλάω. Όχι, άμα λέτε παραμύθια, θα απαντάω. Γιατί να απαντήσετε, τι είστε, εξοδοτημένο, θα απαντάτε. Εγώ, την κορυφαία σας δεν τη δεχόμαστε. Λοιπόν, κύριε Παπούτη, επομένως λέω, χωρίς να έχει κανένας υποχρέωση, επικοινώνησε με αρκετούς, δεν είπαμε όλους, έτσι. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να επιβεβαιώσουν αυτή την επικοινωνία, αλλά αυτή η επικοινωνία είναι έξω από το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται. Αλλιώς το θεσμικό πλαίσιο που θα προβλεπόταν, αν υπήρχε υποχρέωση του νόμου, θα ήταν η ατομική ειδοποίηση με αποδεικτικό επίδοση κλπ. Δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία είναι με δημόσια πρόσκληση. Λοιπόν, αυτή είχε ακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, η διαδικασία είναι σύνομη. Έτσι. Και εξάλλου, όποιος αμφιβάλλει για το σύνομο της διαδικασίας, έτσι, υπάρχει διαδικασία της προσφυγής. Είναι πολύ απλό. Υπάρχει ένας νόμος και από τον νόμο εφαρμόζουν τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου, όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να είμαστε ούτε υπεράνω, ούτε από κάθε κόμμα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι κυκλοφορούν σε διάφορα μέρη και διατυμπανίζουν ότι αυτό το σχέδιο θα το σταματήσουμε, ότι δεν θα προχωρήσει, ότι θα μηδενιστεί και θα ξαναξεκινήσει από την αρχή. Δεν θα μιλήσω για τον ανάδοχο, δεν θα πω γιατί λένε για τις υπηρεσίες. Θέλω να καταστήσω σαφές στο Δημοτικό, το Δημοτικό Συμβούλιο το ξέρει, οι πολίτες ίσως δεν το ξέρουν, ότι αυτή η διαδικασία του σχεδίου, δυστυχώς από εδώ και πέρα, ή ευτυχώς από εδώ και πέρα, είναι ένας μονόδρομος. Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει την απόφαση ότι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του σχεδίου, αυτό και λέω είναι μονόδρομος, ισχύουν για την πολεοδομία οι προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί στο στάδιο Β1. Δηλαδή το σχέδιο το οποίο θα αρχίσει να παρουσιάζεται στην οθόνη το προηγούμενο στάδιο, το οποίο θα τροποποιηθεί στο μέρος που θα γίνουν δεκτές οι ενστάσεις. Έτσι, ισχύει και όποιος θέλει να βγάλει άδεια στον παλιό οικισμό του Πικερμίου, που μπορούσε να βγάλει άδεια και παραμένει σαν περιοχή εντός σχεδίου, πρέπει να σέβεται τις ρημοτομικές και τις οικοδομικές γραμμές και τις χρήσεις γης οι οποίες έχουν προταθεί. Επομένως, εκεί που προτείνεται μια πλατεία, παρότι ήταν ένα οικοδομήσιμο υπόκοδο με το προηγούμενο καθεστώς, δεν μπορεί πλέον να βγάλει κάποιο άδεια. Δεν μπορεί να τοποθετήσει το κτίριο έξω από την οικοδομική γραμμή. Δεν μπορεί, αν υπάρχει μια διαπλάτηση δρόμου, να βάλει τη μάντρα του την τελική έξω από την προτινόμενη ρημοτομική γραμμή. Αυτή η διαδικασία, επομένως, δεν έχει επιστροφή πίσω, έχει μόνο έναν τρόπο να πάμε μπροστά. Γιατί το Πικέρμιο αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτεία 2.100 ανθρώπων, η οποία έχει χτιστεί σαν εντός και δύο περιοχή, αλλά με κανόνες χωριού. Κάθε φορά οι υπηρεσίες μας και η Δημοτική Αρχή, και νομίζω το έχουμε βιώσει όλοι, αντιμετωπίζουν αντικλήσεις μεταξύ των πολιτών για τους στενούς δρόμους, για το παρκάρι, για το ότι κάποιος έχει υπέρμετρα πλησιάσει τα σπίτια, έχει υπερβεί συντελεστές, έχουν κάνει παράνομες κατασκευές στην Πρασιά. Έχουν κάνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν υπάρχουν χώροι για σχολεία, δεν υπάρχουν χώροι για πλατείες, δεν υπάρχουν χώροι αθλητική, δεν υπάρχουν χώροι για τον πολιτισμό της περιοχής. Έτσι. Και αυτή η περιοχή με το ΦΕΚ του, νομίζω, του 2004, έτσι, που εγκρίθηκε το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο του Πικερμίου, έχει πρόβλεψη να οικιστεί και να μείνουν 5.100 άνθρωποι. 5.100 άνθρωποι είναι πιο πολλοί από ό,τι έχει σήμερα η Ραφίνα, από εκεί που είναι η Ορυχαπουργή, μέχρι πάνω το Κοκκαλιμανάκι.
αντιλαμβάνεστε πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να έχουν μια βιώσιμη ζωή πέρα, χωρίς περιβαλλοντικούς και πολεμικούς κανόνες. Δεν είναι δυνατόν επομένως να γυρίσουμε πίσω, πρέπει να πάμε μπροστά. Είμαστε εδώ πέρα να δούμε ένα σχέδιο το οποίο καθομολογουμένως είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση με την κατάσταση που παραλαμβάνει ο μελετητής. Γιατί παραλαμβάνει μια περιοχή που έχει πιστήσει ισχυρά. Δεν παίρνει ένα ελεύθερο πεδίο να πάει να σχεδιάσει ό,τι θέλει. Έτσι. Προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα, να μην περάσουμε την πέρα από την κάμαρα του άλλου. Υπήρχαν περιθώρια για βελτιώσεις. Θα δείτε ότι ένα, και το έχετε δει στις προτάσεις που έχουν διαβιβαστεί, ένα μεγάλο μέρος, θεωρώ ότι κοντά στο 50% των ενστάσεων των πολιτών γίνονται αποδεκτές καθ' ολοκληρία ή εν μέρη. Οπότε μπορεί να βελτιωθεί το σχέδιο, γι' αυτό και γίνονται αναπτύσσεις όπου υπάρχει δυνατότητα ή όπου ο μελετητής δεν είχε στοιχεία. Γιατί, παραδείγματος χάρη, για να χτιστούν τα οικόπεδα στο Πικέρνι, είχαν γίνει παραχωρήσεις σε κοινή χρήση μεσογειακής πράξης τμήματων παλιών ιδιωτικών οδών, τις οποίες δεν τις είχαμε και δεν τις είχε και η υπηρεσία. Αυτές με τις ενστάσεις αποκαλύπτονται και συμπεριλαμβάνονται σε αυτά που πρέπει να προσμετρήσει ο μελετητής. Υπάρχουν μετατοπίσεις δρόμων, υπάρχουν μετατοπίσεις δημοτικών γραμμών. Υπάρχει μια μεγαλύτερη δικαιοσύνη, έτσι, σε ένα πολύ καλό σχέδιο αρχικό. Έτσι. Θέλω όμως να καταστήσω σαφές, τουλάχιστον γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο το ξέρει, ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει πιστωθεί και πρέπει να ολοκληρωθεί. Πρέπει να ολοκληρωθεί πραγματικά, πρέπει να λυθούν τα θέματα που έχει ο κεντρικός οικισμός, κύριε Γουδούρη. Άρα, πρέπει να λυθούν αυτά τα θέματα και εδώ είμαστε να λύσουμε αν υπάρχει η δυνατότητα να βελτιώσουμε ακόμα περαιτέρω αυτή την πολεοδομική μελέτη, εφόσον αυτό προβλέπεται από τους πολεοδομικούς, υποχωριακούς, γεωλογικούς κανόνες, γιατί υπάρχουν και περιοχές οι οποίες δεν μπορούν να πιστούν, οι οποίες είναι κοντά στα ρέματα και τα υπόλοιπα κομμάτια, έτσι, θα γίνουν δεκτές. Επίσης θέλω να ανακοινώσω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στους πολίτες, ότι πραγματικά εκείνη η ζώνη η οποία προέβλεπε τα όρια της πολεοδομικής μελέτης, σήμερα είναι μικρή για το Πικέρνι. Δηλαδή σήμερα υπάρχει μια κυστική ανάπτυξη και έξω από την γραμμή της πολεοδομικής ενότητας Πικερμίου που έχει καθορίσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Πικερμίου. Είμαστε όμως και σε αυτό το κομμάτι τυχεροί, γιατί εδώ και δύο εβδομάδες έχει ξεκινήσει, έχει έρθει στο Δήμο η ομάδα μελετητών, μια κοινοπραξία 7 μελετητικών εταιριών, που το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω ΤΕΕ ανέθεσε να κάνει για λογαριασμό και, και του Δήμου Ραφίνας, της κοινότητας Ραφίνας στον ενιαίο Δήμο και της κοινότητας Πικερνίου, μια τροποποίηση στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Η άποψη η δική μας, και σας καλώ να συμβάλλετε ο καθένας από την παράταξη που βρίσκεται, είναι να καταθεθούν απόψεις. Η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει το σημερινό όριο της πολεοδομούμενης περιοχής του Πικερνίου να διευρυνθεί, να συμπεριλάβει μέσα κατοικίες που το σημερινό σχέδιο δεν μπορεί να τις συμπεριλάβει, γιατί είναι εκτός νομιμότητας πολεοδόμησης. Επομένως, με μια αυτή η διαδικασία τροποποίησης των χρήσεων εγγύης θα κρατήσει για να γίνει ΦΕΚ μεταξύ 2 και 3 χρόνια. Ξεκινάει τώρα μια επίπονη δουλειά, έτσι, για μια περιοχή ταχύτητα αναπτυσσόμενη και η Ραφίνα και το Πικέρνι, με όλα αυτά τα έργα υποδομής που έρχονται και ένα λιμάνι που συνεχώς μεγαλώνει, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και μια βιώσιμη ανάπτυξη και να σταματήσει η άνευ εκτός σχεδίου δόμηση ή η εκτός σχεδίου δόμηση σε άρτια οικόπεδα, χωρίς όμως πολεοδομικούς κανόνες. Επομένως, είμαστε εδώ πέρα και σας καλώ είτε είναι προεκλογική είτε μετά να συμβάλλετε ο καθένας με τις δυνάμεις του και να καταθέσετε απόψη επικεφαλής των παρατάξεων, προφανώς αν θελήσουν σε αυτές τις συναντήσεις που κάνουν με την ομάδα μελετητών του ΤΕΕ. Μπορούν να είναι παρόντες ή να καταθέσουν προτάσεις, αν δεν μπορούν, στον πρόεδρο και να διαβαστούν, έτσι, ώστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις χρήσεις γης που έχει το Πικέρνι από το 2004 και σε αυτές που δεν έχει η Ραφίνα, καθόλου γιατί η Ραφίνα γνωστό δεν έχει γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Έχει μόνο ζώα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πολογού, κύριε Κρίστα. Για το τοπικό δεν μας απαντήσατε, κύριε. Σας απάντησε, κύριε Σιντάρα, σας δεν προβλέπετε. 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 Δεν προβλέπετε.
Την άλλη φορά κάναμε αυτοδικές ειδοποιήσεις, κύριε Ξητά. Δεν προβλέπεται, κύριε Ξητά, σε αυτή τη φάση. Συνέναρξη προβλέπεται. Δεν προβλέπεται στην εξέταση. Κοιτάξτε, δεν προβλέπεται στην εξέταση των ειστάσεων. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά αν έχει έρθει μια εβδομάδα στο τοπικό συμβούλιο, θα γίνει και πιο πολύ κόσμο. Θα γίνει και πιο πολύ κόσμο και στο πίμπολ δεν το κάνετε. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου για την αποδοχή μέρους ή όλων των ενστάσεων, ο μελετητής είναι υποχρεωμένος να πάει να τροποποιήσει το σχέδιο που θα παρουσιάζει συνεργάτη μου, κυρία Στίβα, εδώ πέρα. Και αυτό το πράγμα θα γίνει ανάρτηση και θα καλεστούν οι πολίτες, πάλι με δημόσια πρόσκληση, να ενημερωθούν και από την υπηρεσία δόμης και από τον μελετητή. Ξέχασα να πω εδώ και ο κύριος Παναγιώτης, πρόσωπος από την Άξο, στη δίπλα συνεργάτα μου την κυρία Στίβα, να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις για τον Δημοτικό Συμβούλιο ή του κόσμου. Έτσι. Και εκεί πέρα θα υποβάλουν ενστάσεις ώστε ξανά θα ξαναέλθει στο Συμβούλιο για να εξεταστεί το δίκαιο ή όχι των ενστάσεων που θα υποβάλουν. Δηλαδή να το πάρουν αυτό και σε οπτική εικόνα, καταλαβαίνετε. Πότε θα γίνει αυτή η ανάρτηση? Η ανάρτηση θα γίνει, ξέρω ότι παρότι δεν πρέπει να σας απαντάω γιατί πετάγεστε, αλλά η ανάρτηση θα γίνει, πιστεύω, τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, γιατί για μας στον Δήμο άλλο η προεκλογική περίοδος, άλλο η δουλειά. Επομένως, ο μελετητής θα πάρει τις ενστάσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι Αύγουστο, θέλει οπωσδήποτε μια εβδομάδα, 10 μέρες, για να πάει να τροποποιήσει τα σημεία που το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποδεχθεί την πρόταση της υπηρεσίας. Γιατί τελικά αυτή είναι πρόταση της υπηρεσίας. Οι μελετητές κάνουν προτάσεις και η υπηρεσία, η οποία είναι η επιλέγουσα υπηρεσία, κάνει αποδεκτές ή όχι προτάσεις. Αλλιώς την δουλειά θα τροποποιήσει. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν μπορώ να σου πω την ημερομηνία, αλλά σίγουρα πριν τις εκλογές θα γίνει ανάρτηση, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι απέναντι στους πολίτες. Δεν θέλουμε να θεωρούν ότι χρησιμοποιούμε το σχέδιο ως εργαλείο μικροπολιτικής. Να πω κάτι για την Δεν υπάρχει οδέτηση. Δεν υπάρχει οδέτηση. Να πω κάτι για τη διαδικασία. Εντάξει, το ηθικό για μένα θα ήταν να μην συζητιέται κοντά στο 15 Αύγουστο. Αλλά αυτό δεν σας ενδιαφέρει, το συζήτησαμε πριν, δεν θα ξαναέρθω. Το τυπικό όμως είναι να αναβληθεί ένα θέμα στο οποίο παραδέχεται η Δημοτική Αρχή ότι ενημέρωσε ορισμένους από τους ενδιαφερόμενους. Αυτό είπατε. Είπατε ότι η υπηρεσία επικοινώνησε με αρκετούς. Αυτό, κύριε Βασιλόπουλο, είπατε ότι η υπηρεσία. Εγώ είπα ότι το νόμιμο είναι η ανάρτηση παρά τα αυτά. Έτσι. Η υπηρεσία επικοινώνησε γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πήραν. Εάν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Καλά, ολοκληρώστε. Εγώ δεν είπα. Είπατε επικοινώνησε με αρκετούς. Και αυτό και εκεί τελείωσε η προηγούμενη. Αν το διορθώσετε, να το διορθώσετε. Αλλά είπατε ότι η υπηρεσία επικοινώνησε με αρκετούς. Κύριε Βασιλόπουλο, ότι υπήρχαν πολίτες οι οποίοι κατά καιρούς παίρναν στην υπηρεσία τηλέφωνο. Και κατάλαβε τα τηλέφωνα. Για να απαντήσετε. Και όποιος δεν πήρε τηλέφωνο. Δεν ενημερώθηκε και λέω ότι τον να ενημερώσετε. Αφήστε να ολοκληρώσω, δεν έχει νόημα να το κάνουμε. Γιατί δεν τελείωσα αυτό που έλεγα. Πετάχτηκε ο Δήμαρχος στη μέση. Πετάχτηκε ο Δήμαρχος στη μέση. Όχι, γιατί αυτό που λέω είναι για τη διαδικασία που κάνουμε και δεν είναι για την ουσία που θα συζητήσετε σήμερα. Ο Δήμαρχος και η υπηρεσία δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώσει ατομικά του Δήμαρχου. Ο Δήμαρχος και η υπηρεσία. Λέω κάτι διαδικαστικό, Πρόεδρε, και λέω ότι. Και λέω ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκαν ορισμένοι και όχι όλοι,
το θέμα για λόγους ισότητας απέναντι στον πολιτών πρέπει να το αναβάλουμε και να ενημερωθούν όλοι ή κανένας. Κυρία Κολογό. Καταρχάς, αφήστε λίγο να μιλήσω ως υπηρεσία και μετά μπορείτε να κάνετε την διαδικασία που προβλέπετε. Λοιπόν, σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σύμφωνα με ένα άρθρο το 154 του νομικού 1427-1799, που είναι ο κώδικας διαδικαστικής πολεοδομικής νομοθεσίας, να γνωμοδοτήσει και όχι να αποφασίσει. Γιατί η απόφαση του Συμβουλίου είναι γνωμοδοτική και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν είναι υποχρεωτική. Είναι γνωμοδοτική. Λοιπόν, πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά. Ορίστε. Είναι αποφασιστική. Ακριβώς. Πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανάπτυξη της πολεοδομικής μελέτης, που είναι η κτηματογράφηση και η πολεοδομική μελέτη επέκταση και πράξη εφαρμογή του επικαιρμένου του νομού Αττικής. Έχουμε υποβάλει ως υπηρεσία μία εισήγηση και μία σύντομη αιτιολόγηση σχετικά με τις υποβληθήσεις ενστάσεις. Όλες αυτές έχουν υποβληθεί πρόθεσμα, αυτές που εξετάζουμε δηλαδή, στις προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου, η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μόνο συμβουλευτική και η αρμόδια αρχή, το ΙΠΕΚΑ δηλαδή, μπορεί να απορρίψει ή να τροποποιήσει τα πολεοδομικά σχέδια. Επίσης, για την πρόθεση της μελέτης του αρμόδιου για έγκριση τμήμα του ΙΠΕΚΑ, απαιτείται και γνωμοδότηση του υποθάτου της περιφέρειας. Άρα λοιπόν υπάρχει μέλλον μετά από τη δικιά σας γνωμοδότηση, δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Λοιπόν, η ανάπτυξη του σχεδίου και οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί θα οδηγήσουν σε αλλαγές στο σχεδιασμό. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των ενστάσεων, δηλαδή αυτή η διαδικασία που συζητάμε τώρα και είναι το β2 υποστάδιο, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση μαζί με την εισήγηση. Μετά την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και την μερική ή ολική αποδοχή των ενστάσεων, οι οποίες κρίνονται νόμιμες, η μελέτη θα οδηγηθεί προς τελικό στάδιο και προς ανάκτηση. Ξανά. Λοιπόν, για τη διευκόλυνση όλων, οι ενστάσεις έχουν ομοδοποιηθεί με τον εξής τρόπο. Υπάρχουν οι ενστάσεις, οι οποίες είναι 165 και αφορούν την περιοχή που υπάγεται στο σχέδιο Βόρεια της Μαραθώνος. Υπάρχουν οι ενστάσεις σε σύνολο 142 που αφορούν την περιοχή που υπάγεται στο σχέδιο Νότια της Μαραθώνος. Υπάρχουν οι ενστάσεις που αφορούν σε τμήματα εκτός σχεδίου και οι ομαδικές γενικές ενστάσεις. Θα ξεκινήσουμε με τις ενστάσεις που είναι για την περιοχή του σχεδίου Βόρεια της Μαραθώνος. Κύριε Στέφα, μπορείτε να ξεκινήσετε. Θα διαβάσω λοιπόν, θα σας διαβάσω μία-μία την ένσταση. Πρώτον, ιδιοκτήτης υπάρχει αέριον, οικοδομικό τετράγωνο 2 της προτινόμενης μελέτης. Η ένστασή του αφορούσε τη ρημοτομική γραμμή η οποία θέλει να συμπίπτει με την περιτύχηση, η πρασιά από 4 μέτρα να μειωθεί σε 2 μέτρα και να καταργηθεί ο περιμετρικός πεζόδρομος. Όσο αφορά... Είναι το τετράγωνο... Το 2, είναι το μέσα. Το αριστερό. Εκεί που φαίνεται ο περιμετρικός πεζόδρομος. Λοιπόν, ως προς την ρημοτομική γραμμή γίνεται δεκτή και συμπίπτει με την περιτύχηση. Ναι. Δεύτερον, η πρασιά δεν είναι ρημοτόμηση, αλλά είναι όλος δόμησης, άρα δεν μπορεί να μειωθεί από 4 σε 2. Και τρίτον, ο περιμετρικός πεζόδρομος δεν μπορεί να καταργηθεί, γιατί δημιουργήθηκε για πολεοδομικούς λόγους. Γιατί εκεί τελειώνει το σχέδιο, από ό,τι αντιλαμβάνεστε όσοι το έχετε μελετήσει. Μάλιστα. Στα όρια του σχεδίου έχει υποβληθεί πάρα πολλούς και το δείτε. Η νομοθεσία μας λέει ότι τα οικοδομικά τετράγωνα πρέπει να είναι κλειστά. Που σημαίνει ότι εκεί που είναι το τελευταίο οικοδομικό τετράγωνο και που πάει στα όρια του σχεδίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει τουλάχιστον ένας πεζόδρομος, αν όχι δρόμος. Έτσι. Άρα δεν υπάρχουν ανοιχτά οικοδομικά τετράγωνα πλέον. Υποχρεωτικά επομένως. Το πλάτος είναι πιο ενίκητα πεζόδρομο. Το πλάτος συνήθως είναι 4 μέτρα. Συνήθως. Το λέει όμως έχει. Συνήθως έχει ένα κόκκινο νούμερο. Είναι 4, αυτό είναι 4. Το λάθος πάνω, άμα το δείτε. Το λέει 4. Είναι εδώ το πλουσπάκι, κύριε. Όχι, έτσι. Το πράγμα. Το λάθος είναι
Κυρία Πανδή Κωνσταντίνα, οικοδομικό τετράγωνο 3, το βλέπετε, είναι το μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο. Στην ένστασή της ζητάει τη μετατόπιση της οδού Κρυψάνας νοτιοδυτικά σε βάρος των έναν δεκτό σχεδίου οδόμων των οικοπαίδων. Η ένσταση απορρίπτεται. Ακριβώς. Να συνεχίσω. Η κυρία Πανδή Ιωάννα έχει ακριβώς την ίδια ένσταση που απορρίπτεται και εκείνη. Ο κύριος Δρύβας Γεώργιος είναι το οικοδομικό τετράγωνο το οποίο ρημοτομήθηκε ναι, ως δρόμος όλο. Ενίσταται λέει γιατί ρημοτομήθηκε συνολικά και ζητά αποκατάσταση στην πράξη εφαρμογής. Ούτως ή άλλως θα αποκατασταθεί στην πράξη εφαρμογής γιατί προβλέπεται από την πολεοδομική νομοθεσία και από τη διαδικασία. Ο κύριος Δρύβας Γεώργιος, το είπαμε να, είναι η κυρία Φερμάνη Ελευθερία, οικοδομικό τετράγωνο 4. Η οδός Μακρυγιάννη να γίνει πεζόδρομος με το σημερινό πλάτος ώστε να μην ρημοτομεί την περιτύχησή της. Απορρίπτεται για κυκλοφοριακούς λόγους. Η οδός Μακρυγιάννη είναι τοπικός δρόμος, έχει πλάτος 5 μέτρων που οδηγεί στην οδό Μαραθώνος, στη λεωφόρο Μαραθώνος. Και δεν μπορεί να μικρύνει το πλάτος της σε εκείνο το σημείο. Είναι κάποιος εδώ, θέλει να πει κάτι για το θέμα. Η Μακρυγιάννη είναι, δεξιά του 4. Η Μακρυγιάννη. Ένα ζήτημα, παιδιά, δεν είχατε. Στην προηγούμενη. Αυτή βγαίνει στη Μαραθώνος, έχει κατάληξη στη Μαραθώνος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζεμπετζή. Φερμάνη. Πάμε τώρα στον κύριο Μαυρόπουλο Σπυρίδων. Πάλι λέει ο δός Μακρυγιάννη να γίνει πεζόδρομος με το σημερινό πλάτος ώστε να μην ρημοτομείται η περιτύχηση. Οι απόψεις των οδόχων είναι οι ίδιες, ότι απορρίπτεται για κυκλοφοριακούς λόγους γιατί είναι τοπικός δρόμος 5 μέτρων. Πάμε στον κύριο Τζεμπετζή Κωνσταντίνο. Συγγνώμη κύριε Βαλγούρα, να μην παίρνεις. Μάλιστα. Ο κόσμος πιστεύω τα γράφουν αυτά περισσότερο το ζητάνε γιατί η προηγούμενη μελέτη, κύριο Κεφάλα, που είχε γίνει, το προέβλεπε πεζόδρομο 4 μέτρων. Και όλοι χτίσανε βάσει αυτού του πεζοδρόμου τότε. Όπως θυμάστε, για να βγάλουμε άδειες οικοδομικές τότε, περνούσαμε από το Τμήμα Χωροταξίας Χωροδομίας και έλεγχε να μην να τηρείται η μελέτη σε κάποια σημεία. Και γι' αυτό ίσως μένει για πεζόδρομο. Επειδή την χάνει ο μέρος αυτόν τον δρόμο, δεν είναι ούτε 5 μέτρα ο δρόμος. Το ξέρω ότι δεν είναι. Για να βάλουμε τα πράγματα. Αλλά τότε χτίσανε βάσει πεζοδρόμου αυτού τότε. Δεν τηρήθηκε η απόσταση. Τη προηγούμενη μελέτη. Δεν τηρήθηκε όμως ούτε τα 4 μέτρα του πεζόδρομου. Τι είναι, λιγότερο από 4. Λιγότερο είναι. Εκεί μένω. Γι' αυτό σα το λέω. Ξέρω τι είναι. Αυτό λοιπόν πάμε. Λοιπόν, ο κύριος Τζεμπετζής Κωνσταντίνος. Λέει, η οδός Μωράνη στο οικοδομικό τετράγωνο 4. Η οδός Μωράνη να παραμείνει ως έχει ώστε να μην ρημοτομεί την περιτύχηση. Εν μέρη γίνεται δεκτή. Η οδός Μωράνη είναι η κάθετη στη Μακρυγιάννη. Για το τμήμα από εδώ, από την οδό Δωρίδος έως την οδό Μακρυγιάννη να έχει πλάτος 9 μέτρα και να είναι διπλής κατεύθυνσης και από την οδό Μακρυγιάννη έως τη λεωφόρο Μαραθώνος να έχει πλάτος 7,5 μέτρα και να είναι μονής κατεύθυνσης από τη λεωφόρο Μαραθώνος προς την οδό Μακρυγιάννη. Αυτό προτείνει ο μελετητής. Η οδός Μακρυγιάννη δυστυχώς σε ένα κομμάτι δός Μόρανη ή Μωράνη, δεν ξέρω πώς θα λένε. Ωραία. Στο κάτω κομμάτι της, κοντά στη Μαραθώνος, έχει μια οικία η οποία είναι πάνω στη γραμμή του οικοπαίδου. Εκεί πέρα το πλάτος είναι 7,5 μέτρα. Στην αρχή οι μελετητές είχε διαφύγει αυτό το κομμάτι και γινόταν ο δρόμος σαν λαιμούς μπουκαλιού, δηλαδή συγκρίνωσε από 7,5 μέτρα και κατέληγε στα 10. Έτσι. Αποφασίστηκε επομένως για να δοθεί μια δίκαιη λύση να παραμείνει 7,5 μέτρα όλο το πλάτος όπως λέει από την, από την Μαραθώνος έως την οδό Μακρυγιάννη και να είναι μονής κατεύθυνσης δρόμους ώστε να μπορούν να υπάρχουν και πεζοδρόμια για τους ανθρώπους και από εκεί και πάνω να γίνει διπλής κατεύθυνσης ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει κυκλοφοριακά η διοχέτευση του κόσμου που θέλει να πάει προς τη Μαραθώνος. Συγγνώμη,
τόσο επί τη διαδικασία γιατί δεν κατανοώ. Οι ενστάσεις θα ανακοινωθούν μία-μία. Η νομοδότηση του Συμβουλίου θα είναι στο σύνολο ή θα μία-μία θα νομοδοτεί. Η νομοδότηση του Συμβουλίου θα κρατάτε, γι' αυτό σας έχουμε διαβάσει, να κρατάτε σημειώσεις και όπου διαφωνείτε με την νομοδότηση θα πείτε ότι δεχόμαστε τις. Έχουν αυτόν αριθμό, έτσι. Τι τάδε με άψον αριθμό, δεν δεχόμαστε τι άλλε. Μία-μία θα είναι. Αυτό, γιατί κασία ρώτησα. Απλώ κάποιε είναι και παρόμοιε και γι' αυτό να φέρουμε. Λοιπόν, στο οικοδομικό τετράγωνο 5, ο κύριο Βιτοράτο Αντώνιο λέει ότι ο δό Μόρανη να παραμείνει ως έχει, ώστε να μην ρημοτομείται η περιτύχηση και να μην διαφοροποιείται σημαντικά το πλάτο τη σε σχέση με την έξοδό τη προ την οδό Μαραθώνο. Και εδώ γίνεται εν μέρη δεκτή και είναι ακριβώς η ίδια αιτιολόγηση με την παραπάνω ένσταση. Πάμε στην ένσταση αριθμός 9, Πανδίζα Χαρούλα, οικοδομικό τετράγωνο 5. Λέει ότι ο δός Αθανασίου Διάκου να μεταφερθεί στα έναντι οικόπεδα, όπως και η Πανδί Μαρία που είναι η δέκατη, είναι ακριβώς οι ίδιες ενστάσεις με Πανδί Κωνσταντίνα και Πανδί Ιωάννα που έχουν ήδη απορριφθεί για κυκλοφοριακούς λόγους. Συνεχίζουμε. Η Τουμπανιάρη Αθανασία λέει ότι ο δός Μωράνη να παραμείνει ως έχει, ώστε να μην ρημοτομείται η περιτύχησή της, εν μέρη γίνεται δεκτή, προτείνεται η οδός Μόρανη για το τμήμα από την οδό Δωρίδος, είναι ακριβώς η ίδια αιτιολόγηση. Και ο κύριος Τουμπανιάρης Κωνσταντίνος ενίσταται κατά τη διαπλάτενση της οδού Μακρυγιάννη. Απορρίπτεται για κυκλοφοριακούς λόγους, η οδός Μακρυγιάννη είναι τοπικός δρόμος πλάτους 5 μέτρων που οδηγεί στη Μαραθώνος. Εδώ, κύριος Τουμπανιάρης. Θέλετε να έρθει σε ένα μικρόφωνο που πάνε πολύ. Κοίτα προς τον κύριο Δαμόπουλο, αν θέλετε. Επίσης, επειδή είναι η δεύτερη που Τουμπανιάρης, αυτή διαβάζει η δεύτερη. Η δεύτερη πάλι το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι συνδιοκτησία. Ναι, είναι η 13 ένσταση, ενίσταται κατά τη διαπλάτηση της οδού Μακρυγιάννη. Είναι δύο τα. Όταν, επειδή έχω μεγαλώσει εκεί, από πριν 55 χρόνια που το πήγα, ο δρόμος αυτός ήταν 2.20. Όταν πέναγε τρακτέρ, παρδίλια ήταν σηματοπλεγμένο και από τη μια μεριά και από την άλλη, δεν χώραγε. Μερικές φορές πήγε να περάσει, σπατανέοι ήταν οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες και έπαιρνε το σηματοπλεγμα. Έχω φτιάξει προσωπικά τουλάχιστον 5 φορές σαν νεαρός το σηματοπλέγμα που το παίρνει το τρακτέρ. Έγινε 4 μέτρα. Είναι ακριβώς 4 μέτρα μετρημένο, το δηλώνω. Όχι σε όλα τα σημεία, κύριε Τουμπανιάρη. Μέχρι και εκεί που είναι χτισμένα το σηματοπλέγμα. Στη γωνία δεν είναι 4 μέτρα. Και από την πλευρά του εκείνου είναι 4 μέτρα. Όταν έχτισα λοιπόν, όταν πήρα άδεια το 2007 από την Πολεοδομία, και το έχω χτίσει ακριβώς, είναι τα όρια και η εφαρμογή ακριβώς, μου επέτρεπε μέχρι εκεί που έχω χτίσει και που έχω βάλει και τις μάντρες, οι οποίες είναι όλες από μπετόν. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έκανα τις ράμπες που μου επιβάλλει ο νόμος για το υπόγειο πάρκινγκ. Τώρα, αν γίνει διαπλάτηση, ξέρετε πώς θα βγαίνει το αυτοκίνητο, έτσι. Δεν μπορεί να φύγει. Και όπως είναι η ράβα στη σημερινή μορφή είναι πολύ δύσκολο. Με συγχωρείτε, αλλά μπαίνω, βγαίνω κανονικά. Να πω κάτι άλλο. Και όχι με σου, ούτε με έτσι, με κανονικό αυτοκίνητο. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί επειδή ακριβώς αναγνωρίζουν τα προβλήματα, όταν γίνει διαμόρφωση του πεζοδρομίου, αυτό το πλάτος του πεζοδρομίου θα μείνει ένα ή όσο μείνει εκεί πέρα, θα πάρει τέτοια κλίση ώστε να αντικαταστήσει την κλίση της ράβας με τέτοιο ανατόπιση μάρκα. Δηλαδή θα έχει μια υποβάθμιση το πεζοδρόμιο ώστε να πάρει την ευθεία τη ράβα του. Το πεζοδρόμιο θα το ανεβάσει πιο πολύ, θα το κάνει ακόμα πιο πολύ. Δεν θα το κάνει, θα το κατεβάσει το πεζοδρόμιο. Αυτό προσπαθώ. Το πεζοδρόμιο θα είναι ίδιο με το δόστρωμα, θα αποτελεί μέρο τη ράβα σα ώστε να σα διευκολύνει να μην δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό μην το φοβούσατε. Εγώ θέλω να πω κάτι ακόμα. Ήδη αυτή τη στιγμή, μετά την λειτουργία των σχολείων των δημοτικών στην Κοντοράδη, έρχονται οι περισσότεροι γονείς το πρωί και το μεσημέρι, πρωί που αφήνουν τα παιδιά και το μεσημέρι που έρχονται και τα παίρνουν,
και περνάνε με χίλια από έναν μικρό δρόμο. Έχει διοχετευτεί όλη η κυκλοφορία από εκεί. Ο καθένας θέλει να προστατεύσει τα παιδιά του στην γειτονιά του, αλλά όταν βγαίνει να πάει στη δουλειά ή να φύγει να τα πάρει, πηγαίνει με χίλια. Έχω κινδυνεύσει επανειλημμένα. Τώρα, αντί να διορθωθεί όλο αυτό, δεν έχει γίνει καμιά κυκλοφοριακή μελέτη και είναι ντροπή για σύγχρονη μελέτη. Ορίστε. Δεν είναι αλήθεια. Έχει γίνει. Πρόλαβα να γίνουν μελέτες κυκλοφοριακών ροών, γιατί συγχωρήστε με. Μα για αυτό λέω, μην λάθει. Πέντε χρόνια είναι γενικό διευθυντή. Μιλήστε εσείς για αυτά που θέλετε και αφήστε να σου πούμε εμείς μετά. Κάντε ερωτήματα και θα σας απαντήσουν. Να πω διαφορετικά, εάν έγινε μελέτη και μετρήθηκαν τα στοιχεία και λύθησαν υπόψη, είναι δυνατόν να διοχετεύεται όλη η ροή από εκεί? Εσείς κυρία Πολοκού τα ξέρετε αυτά γιατί τα ζείτε. Εγώ βγαίνω με 10 από εκεί. Για να, απλά δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα διάλογο. Ναι, ναι, αλλά να μην προχωρήσουμε. Να μην προχωρήσουμε να διονυστεί και σκοτωθούμε, διότι μετά, άμα σκοτωθεί κανείς ή τραυματιστεί, θα βγουν πιστόλια. Γιατί τα έχουμε πει. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε σε αυτά τα πράγματα. Εάν έχει γίνει μελέτη, θα πρέπει να το λάβει υπόψη και να μην έχετε την κυκλοφορία. Ακούστε τώρα τι λέτε. Να το δούμε και οικονομικά. 42 μέτρα μπετόν, όλες οι μάρτυρες πέρα που θα χαλάσουν οι λάδες, θα γκρεμιστούν, θα ξαναφτιαχτούν έξω από του Δήμου για να μην διαπλατηθεί η Μόρανη στην άκρη με τη Μακρυγιάννη, που θα φάμε τι, ένα μακρότυχο και 1,5 μέτρο από μια παλιά οικία 60 ετών, η οποία δεν χρησιμοποιείται καν σαν οικία, αλλά σαν αποθήκη. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι υπήρξαν οποιασδήποτε, να το πω, πελατειακές σχέσεις. Πιέσεις, έτσι. Έχω επανειλημμένα επενέσει και προσωπικά τον κύριο Μπουρνού, ειδικά για το θέμα του βιολογικού κλπ. Αλλά εδώ λέω ότι είναι λάθος και πρέπει να το ξαναδείτε. Να προτείνω. Ξεκινάει μια καινούργια μελέτη για την επέκταση και τις χρήσεις γης. Αυτή είναι από το 97 και δεν έχει κάνει τίποτα καινούργιο. Με την καινούργια θα μπορέσει να συνδυαστεί, να γίνουν χρήσεις γης και παραδείγματος χάρη η Κοντοράδη να διαπλατηθεί, να πάει ευθεία για να βγει στη Μαραθώνος. Να παίρνει όλη την κυκλοφοριακή ροή, όλη την επιβάρηση. Γιατί να περάσει από το Στενάκι και να χαλάσουμε όλα αυτά και να κινδυνεύουμε κιόλας. Ας πάει από τη Μόρανη κατευθείαν στη Μακρυγιάννη, που είναι πιο φαρδής δρόμος. Πρέπει να το δείτε. Προτείνω λοιπόν, ποια είναι η ένσταση μου, κυρία Κολοκού. Άρα λοιπόν, εσείς τι προτείνετε. Αυτό που είπα. Ας λοιπόν και όλο βαλιάρια. Πρώτα απ' όλα, η ΕΔΟΣ Μακρυγιάννη, έτσι. Δεν εντάσσεται από τους μελετητές στο σύστημα πεζοδρόμου. Πρώτον, εντάσσεται στους δρόμους, γιατί πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι οι οποίοι προορίζονται να κυκλοφορούν εκτός από τους πεζούς και τα αυτοκίνητα των ανθρώπων που μένουν στην πλήρη. Μόνο αυτών που μένουν, όχι αυτούς που θέλουν να, μην, να περάσουν απλά να φάνε τα πάντα, αυτούς που μένουν στο πεζόδρομο. Δεύτερον, όσον αφορά την επιβάρηση που έχει η περιοχή από τη λειτουργία των σχολικών συνδεδομάτων στην Οδό Κοντοράδη, αν θα δείτε σχολικά το σχέδιο, γίνεται μια μεγάλη κυκλοφοριακή παρέμβαση ανοίγοντας νέους δρόμους, διοικητεύοντας την κίνηση είτε στον περιμετρικό δρόμο που είναι ο Κώστας Ανθέων, ο οποίος είναι ένας δρόμος 10 ή 11 μέτρα, νομίζω 11 είναι, η Οικολογού, είτε κάθετα, έτσι, οδηγούνται στη Μαραθώνος, ανοίγουν δεξιά από το σχολικό συγκρότημα καινούργιο δρόμο, αριστερά καινούργιο δρόμο, από πάνω. Αυτή την τόνιση που αποτρέπουμε να συνεχίσουν να πάνε μέχρι το τέρμα, αλλά να διοχετευτούν με τα οδήγηση στον περιφερειακό δρόμο, ώστε να βγουν από ένα δρόμο με μεγάλη διαπλάτηση, γιατί πραγματικά δεν θέλουν αυτό που είπατε να περνάνε αυτοκίνητοι. Η αστολή από το ράδι τα βλέπεις. Ναι, δεν μπορώ να κάνω περισσότερο. Απέναντι στα σχολεία μας τώρα,
μπορεί να κάνει άλλη μεγέθυνση εκεί πέρα. Μπορεί να βάσει εκείνο το οικοδομικό τετράγωνο που παρακολουθεί πολύ. Το οικοδομικό τετράγωνο 36 και 40. Ναι, πήγαινε. Εντάξει, δε. Θα το περιγράφω εγώ μέσα από το περιγραφείο. Έχει πάνω από τρίγωνο, α πούμε. Ναι, εκεί πέρα αν δει απέναντι από τα σχολικά συγκροτήματα από το βράδυ, δημιουργείται ένα χώρο στάθμευση, προτείνεται ένα χώρο στάθμευση. Και από πάνω ένα αθλητικό χώρο, ο οποίο κάθετα οδηγεί αυτού που μπαίνουν στην Κοντοράδη να βγαίνουν πάνω στην οδό, αν θέλουν, τον περιμετρικό δρόμο του οικισμού, έτσι, και να διοικητεύονται μέσω. Πάει δηλαδή μετά την Κοντοράδη, μπορεί να φτιάξει κάποιο δεξιά και να φτάσει από αυτό. Μας επιβάλλει η οικοδομία, εγώ χτίζω βάσει του νόμου, χτίζω βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων και έρχεται και έχω κάνει την ένσταση και το γράφω αυτό. Μου ακυρώνεται, μου καταργείται τη θέση να έχετε αλλά μια οικοδομική μελέτη η οποία ξεκίνησε το 1997 έτσι, και σήμερα έχουν 2023 και δεν έχει γίνει καμία ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε ότι το παιδί που παίρνει σήμερα ο μελετητής δεν είναι ίδιο με το 1997. Εμείς δεν μπορεί να την εφαρμόσει την κυκλοφορία και μελέτη αυτή. Υπάρχουν σπίτια που έχουν χτιστεί μέσα σε δρόμους που πρέπει να επικίνδυνο κυκλοφορία και μελέτη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κτίσει κοινόψεις χώρους. Λοιπόν, αλλάζει όλη η μορφή και η προσέγγιση. Γι' αυτό δεν μπορεί να ξεκινάει να έχει γίνει ένα σχέδιο το 1997. Να χτίζεται πράγματι εσύ σύνομος και να έρχεται ένας μελετητής μετά από 26 χρόνια και να βλέπει μια άλλη κατάσταση από αυτή που έλεγε το σχέδιο. Και πρέπει να κάνει μια απολογαμένη. Τι να κάνει. Εκεί που είχε πλατεία είχε χτίσει ο άλλος. Εκεί που έβλεπε σχολείο είναι χτισμένο. Εκεί που ήταν δρόμος ο άλλος έχει χτίσει. Μόνος αυτή τη μελέτη. Γιατί να επιβαρυνθεί. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί οι πολεοδομίες, οι οποίες δεν ήταν του Δήμου, ήταν της Παλίνης, δεν τήρησαν τις δημοτομικές γραμμές και τις χρήσεις γης εκείνου του σχεδίου. Γιατί ξέρετε κάτι, μπορεί και να σκέφτεται. Δεν το λέω από θέμα χρόνου. Ας μείνουμε στο πρωί.
πολύ, δεν πειράζει. Να μου εξηγήσω. Δεν ενοχλεί ο διάλογο. Και εμεί θα πρέπει να τα κρατάμε σε σημείωση και στο τέλο. Μα για 10 ανθρώπου δεν είναι. Να κάνει σε 10 σημείωση τόσο δύσκολο είναι. Θα επιστρέφουμε. Βεβαίω επιστρέφουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο. Αυτό θα νομοθετήσει, κύριε Βασιλείο. Δεν μόνο εγώ. Εγώ εδώ πέρα υφίσταμαι χωρί του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέτε δεν βοηθάει τη διαδικασία που κάνει. Απαντάει ο ρυθμός ό,τι θέλει, ότι μία νόμιμη απαντάει ό,τι θέλει κατεμένα, ότι μία νόμιμη οικοδομή αυτή τη στιγμή έκτισε όπου ήθελε, γιατί αυτό είπε, και κανείς δεν την έλεγξε, και ήταν νόμιμη όμως. Το είπε και η παιδεία οικοδομία, εδώ πέρα τα ακούσατε. Και γι' αυτό το λόγο θα υποστεί τη συνέπεια. Και συνέπεια. Καταρχά, να συνεχίσουμε τη διαδικασία για την οποία. Εμεί πότε θα μπορέσουμε να πούμε για την συγκεκριμένη ένσταση από το δηλαδή, θα τα ξαναπέσουμε την αρχή ένα-ένα. Λοιπόν, συνεχίζω για την ένσταση 14 του κυρίου Ανδρέου. Οικοδομικό τετράγωνο 6. Το βλέπετε. Ο κύριος Ανδρέου ενίσταται κατά της διάνοιξης νέας οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 5 και 6 γιατί υποβαθμίζεται η μορφή του οικοπαίδου του. Η ένσταση απορρίπτεται για πολεοδομικούς λόγους. Έχει κάποιος να προσθέσει κάτι εδώ? Και η επόμενη ένσταση που αφορά τον ίδιο για το οικοδομικό τετράγωνο 2 ενίσταται γιατί οι διοκτησίες επί της οδού Αθανασίου Διάκου παραμένουν εκτός σχεδίου. Το περίγραμμα τώρα του σχεδίου της ένταξης προέρχεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Πικερμίου. Η ένσταση απορρίπτεται γιατί δεν αφορά περιοχή της πολεοδομικής μελέτης. Ούτως ή άλλως παραμένουν εκτός σχεδίου, άρα η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Ένσταση 16. Κυρία Σπύρο Αναστασία για το οικοδομικό τετράγωνο 7. Ενίσταται και ζητά τη μεταφορά του νέου δρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 8, 9 και 7, 10 νοτιότερα. Παράλληλα με τις ιδιοκτησίες 1-5-152 και 1-5-146 και δεύτερον ζητά τακτοποίηση μετά την πράξη εφαρμογής. Το πρώτο κομμάτι απορρίπτεται για κυκλοφοριακούς και πολεοδομικούς λόγους και το δεύτερο κομμάτι η ένσταση γίνεται δεκτή γιατί ούτως ή άλλως παραπέμπεται για τακτοποίηση στην πράξη εφαρμογής. Η ένσταση 17 Ξεφτέρης Δημήτριος, οικοδομικό τετράγωνο 7. Ενίσταται και ζητά τη μεταφορά του νέου δρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων. Είναι η ίδια ένσταση επί της ουσίας και οι απόψεις των αδόχων είναι οι ίδιες. Πάμε στην ένσταση 18. Η κυρία Σαϊελένη, οικοδομικό τετράγωνο 8. Ο διανοιγόμενος δρόμος μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 7 και 8 να μεταφερθεί ανατολικότερα και να ρημοτομήσει και την ιδιοκτησία 1-5-150. Δεύτερον, η οδός Μόρανη να μην διαπλατηθεί στα 11 μέτρα σε εκείνο το σημείο προφανώς. Και τρίτον, η οδός Μόρανη να συνεχιστεί εκτός σχεδίου μέχρι την οδό Δεξαμενής. Οι απόψεις του αναδόχου για το πρώτο κομμάτι απορρίπτεται για πολεοδομικούς και κυκλοφοριακούς λόγους. Το δεύτερο κομμάτι γίνεται δεκτή η ένσταση. Προτείνεται η οδός Μόρανη για το τμήμα από την οδό Δωρίδος έως την οδό Μακρυγιάννη να έχει πλάτος 9 μέτρα και να είναι διπλής κατεύθυνσης και από την οδό Μακρυγιάννη έως τη λεωφόρο Μαραθώνος να έχει πλάτος 7,5 μέτρα και να είναι μονής κατεύθυνσης από τη λεωφόρο Μαραθώνος προς την οδό Μακρυγιάννη. Το τρίτο κομμάτι της ένστασης απορρίπτεται γιατί αφορά το όριο της περιοχής μελέτης που προέρχεται από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Πάμε στην ένσταση 19. Ο κύριος Μαρινάτος Φίλιππος Διονύσιος, οικοδομικό τετράγωνο 8. Ενίσταται και ζητά το πλάτος της Μακρυγιάννη να διαπλατηθεί στα 8,5 μέτρα και τη οδού Μόρανη να μειωθεί στα 8,5 μέτρα. Η ένσταση γίνεται εν μέρη δεκτή όσο αφορά την οδό Μακρυγιάννη, αυτή έχει πλάτος 6 μέτρα και δεν μπορεί να διαπλατηθεί λόγω υφιστάμενων οικοδομών. Και όσο αφορά την οδό Μόρανη, προτείνεται για το τμήμα από την οδό Δωρίδος έως την οδό Μακρυγιάννη να έχει πλάτος 9 μέτρα και να είναι διπλής κατεύθυνση, αυτά τα οποία είπαμε και πριν. Αν έχετε μία παρατήρηση. Ναι. Είναι λάθος, δεν ζήτησε να γίνει 8,5 μακριά, γιατί αυτό είναι λάθος. Πρέπει να μείνει ο δρόμος μικρός, όπως έχουμε. Ο κύριος είναι που έχει το Δουκάτο και ζητάει να μην γίνει υπέρμετρη ρημοτόμηση του κοπέδου στη γωνία με το Δουκάτο για να μικρύνει να στενεύσει η. Λόγω του δρόμου. Η μόρα, ναι. Λόγω του δρόμου. Αν δεν θέλει η μόρα, είναι μακριά. Να στενέψει, μπορεί να είναι η Μακρυγιάννη, δεν είναι η Μακρυγιάννη, είναι η Ελλάδα. Αυτό λέμε.
Ούτε τους άλλους δεν διαπλατείνεται. Γιατί η μόρα θα γίνει της αγόρια βέβαια, αλλού δεν θα πέφτει. Λάθος, 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 λάθος. Το Δουκάτο, προφανώς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η Μόρα είναι από το Μαραθώνο μέχρι τη Μακρυγιάννη. Έχει 7,5 μέτρα, ενώ τη Μακρυγιάννη και πάνω έχει 9. Είναι δική κατεύθυνση. Ένα και σε ένα οικοδομικό τετράγωνο. Εδώ είναι δική, έτσι θα είναι δική. Έτσι, από κάτω. Είναι μάλιστα. Δηλαδή ανεβαίνει μόνο, ενώ η Μόρανη κατεβαίνει και στην Μακρυγιά. Πάμε τώρα στην ένσταση 20 του κυρίου Ανδρέου Χαράλα. Δημοτιμήθηκε πάλι ως δρόμος όλο το οικόπεδό του. Ενίσταται και ζητά τη μεταφορά του νέου δρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 8, 9 και 7, 10 νοτιότερα, παράλληλα με τις ιδιοκτησίες 1-5-152 και 1-5-146. Απορρίπτεται για πολεοδομικούς και κυκλοφοριακούς λόγους. Η ένσταση 21, Ξηρομερίτη Αντωνία, οικοδομικό τετράγωνο 10. Ενίσταται κατά τη διάνοιξη του νέου δρόμου που ρηματοδοτεί κατά 0,50 μέτρα την ιδιοκτησία της γιατί το κτίσμα θα καταστεί αυθαίρετο. Απορρίπτεται γιατί η ρηματοδότηση του οικοπαίδου κατά 50 εκατοστά δεν καθιστά κτίσμα αυθαίρετο όταν έχει ανοιγευθεί με νόμιμη άδεια. Η ένσταση 22, Κοτσάρας Αθανάσιος, οικοδομικό τετράγωνο 10, ενίσταται και ζητά τη μεταφορά του νέου δρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 8, 9 και 7, 10 νοτιότερα, παράλληλα με τις ιδιοκτησίες 1-5-152 και 1-5-146, ζητά τη διάνοιξη της οδούς του 1-5-145 και εκτός αυτού και δεύτερον να αποζημιωθούν και μετά την πράξη εφαρμογής. Πρόεδρε, να διακόψω λίγο. Αυτή τη στιγμή η κυρία Κολούγου μας διαβάζει ακριβώς αυτά που έχει εισήγηση ή τους πίνακες. Αυτά έχουν έρθει, είναι απόψη των ανθρώπων. Ένα προς ένα. Μας διαβάζετε ακριβώς τους πίνακες που έχουμε λάβει, αυτό θέλω να πω, τους έχουμε δει. Ναι. Εάν δεν είναι στους ανθρώπους πίσω κάποιος... Η διαδικασία λέει ότι πρέπει να διαβαστούν, αυτό είναι το θέμα. Να τελειώσω όμως πάλι. Φυσικά. Εάν δεν είναι στους ανθρώπους κάποιος ενδιαφερόμενος από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν βάζουμε πρώτα αυτά που είναι οι άνθρωποι πίσω, να τα διαβάσουμε, γιατί με τη σειρά. Δεν το λέει αυτό, πρόεδρε, δεν το λέει αυτό. Δεν το λέει. Αυτό ναι, να βρούμε έναν τόπο να το... Γιατί με τα ονόματα δεν μπορούμε να τα βρούμε. Θα μπορούσαν και ομαδικές να τα βρούμε πρώτα. Και οι ομαδικές είναι δεκτή. Εντάξει, ευχαριστούμε. Εντάξει.
Εννοείται. Οι ελιές που είναι παπάλες. Καλά τώρα, αυτό, είναι, αυτό δεν είναι θέμα του συμβουλίου, αυτό είναι θέμα άλλου. Εντάξει. Μιλάμε για το λόγο κάθε. Για μένα ομάδα. Από τη 41 μέχρι τη 52 είναι η ίδια η αφιέρωση στα φυσικά. Αλλά και γίνεται βεστή για όλους. Από τη 41 μέχρι. Είναι παπάνος Ιωάννης. Ακούστε με λίγο. Πρίντες Φιδερίκη, Πουλάκης Αριστίδης, Λεντάρη Μαρία, Βλάχο Ελένη, Λεντάρης Ευστράτιος, Λεντάρης Γεώργιος, Κόντος ή Κοντός Βασίλειος, Παρσοτάκη Αθηνά, μέχρι εκεί. Είναι για τον ίδιο δηλαδή, το χώρο Βασίλειο που περιλαμβάνει εκτός από το χώρο Βασίλειο δηλαδή, και το χώρο Εστίας και Ναυτοκίνης. Δηλαδή τι ήταν αυτό, μην τους παρεξηγηθούμε, λένε μπορεί να ήταν μια καφετέρια σου, έτσι αυτό εννοούμε. Δεν θα γίνει, αφαίρει και αυτή η χρήση. Εντάξει, τώρα. Άλλος που έχουν ένα στα σύγχρονα. Πάνω από τους μαλαθώνους. Πέντε μου το μέσα. Για το βαζανάρι, το θέμα του βαζανάρι. Γι' αυτό υπάρχει μια παρασία. Υπάρχει πάλι σώμα διπέσης. Για το βαζανάρι. Είναι για το βαζανάρι. Υπάρχει. Έχει ανατεθεί μελέτη η απάντηση είναι ρωτώσω. Έχει ανατεθεί μελέτη συγκεκριμένα. Θα περιμένετε να φτάσουμε εκεί πέρα. Θέλει τώρα πιάσουμε τα πάντα. Θέλει να φτιάξουμε τι ενστάσει νότια τη μαραθώνα. Ναι. Για το λόγο. Να δούμε και τι ενστάσει νότια τη μαραθώνα. Λοιπόν, Βασιλική Μάμα Σιαφογιάννη. Οικοδομικό τετράγωνο 86. Λοιπόν, η ένσταση ενίσταται και ζητά την κατάργηση του πεζόδρομου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 86 και 87, που τα βλέπετε, διότι καταστρέφει τις χρήσεις στην ιδιοκτησία της και δεν υπάρχουν τυφλές ιδιοκτησίες ώστε να είναι απαραίτητος. Η ένσταση απορρίπτεται να μην καταργηθεί ο πεζόδρομος που διαχωρίζει, λέει, τα οικοδομικά τετράγωνα 86 και 87, διότι έτσι ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι κατά τη μετάβαση από τα διοικητικά κέντρα προς τους χώρους γύμνασης και αθλοπεδιών για αναστρόφους. Είναι εδώ, κύριε Σαντρίνη. Αλλά τι να πω τώρα, τι να πω με αυτό. Τι να πω, δηλαδή να περάσει ο πεζόδρομος μέσα στη... Εκεί έχω το σπίτι μου, το έχω φτιάξει. Όταν το πήραμε με τον άντρα μου και το φτιάξαμε... Θέλω να μιλήσει τον μικροφόνο. Ελάτε λίγο εδώ, πλησιάστε δίπλα στον κύριο. Αγοράσαμε το οικόπεδό μας γύρω στο το 2000. Αμέσως το φτιάξαμε, το χτίσαμε. Με όλες τα νόμιμα, όπως μας είπαν, από την πολυοδομία, από όλα, με τα σχέδιά μας, όλα. Τώρα μας περνάνε. Το σπίτι μας, φτιάξαμε μία πισίνα, φτιάξαμε ένα μπάρμπεκιου, τέλος πάντων, μας περνάει, μας χωρίζει το σπίτι μας στη μέση. Δηλαδή τι θα κάνω, θα περνάω το πεζόδρομο και μετά θα μπαίνω στην πισίνα. Για ποιο μιλάμε τώρα. Το 86-87. Τι να κάνω, εγώ να δώσω. Μα το περνάτε στην εκπομπή, πάτε από κάτω. Δεν με πειράζει να δώσω παιδιά. Κυρία Τσακογιάννη, να βοηθήσουμε λιγάκι λίγο τη διαδικασία και θα το πει. Βασίλη, από πάνω, όπως σου λέει
κυρία Ξηγάρα, έτσι, ναι, μέχρι κάτω, μέχρι το εγώ εσώπου, ναι, έτσι, είναι ένα, ας πούμε, λαχύδιο, δεν είναι λαχύδιο, είναι μερικά βράδυ, έτσι. Έχει κάνει το σπίτι πάνω, ναι, έτσι, έχει κάνει από και κάτω μέρος πισίνα και μπάρμπεκιου, δεν ξέρω αν το βάλω τι φαίνεται. Φαίνεται. Και ο μελετητής δεν συμφωνεί, ο λόγος δεν συμφωνεί, το λέω στον κύριο Πιτσικίδης, όχι σε εσάς, ναι, είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα πεζοδρόμου που επικοινωνεί το διοικητικό, πολιτιστικό και τα υπόλοιπα κέντρα που είναι εκεί πέρα αναψυχής, χώροι, με το αθλητικό κέντρο, δηλαδή είναι μια ενιαία αντιμετώπιση ώστε να υπάρχει μια διάβαση πεζών χωρίς να μπαίνουν μέσα σε δρόμους που κινούνται αυτοκίνητα, έτσι. Και δεν συμφωνεί στην κατάργηση, διότι έτσι το κατεβάζει τον πεζό, το κατεβάζει κάτω στην εσόπου μας αυτοκίνητα. Θα μπορούσε να κάνει ένα ζυγάκι το πεζό μας. Λίγο πιο κάτω, μέσα στο οικοπεδό μου, αλλά λίγο πιο κάτω, παιδιά. Αν κατέβει, να μου αφήσετε τα πράγματά μου. Δεν μπορώ να τα ξαναφτιάξω. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, να τα ξαναφτιάξω. Σας καταλαβαίνω. Έφυγε ο σύζυγος, πέθανε φέτος. Κύριε Σαββογιάννη, με καταλαβαίνω. Έχετε δίκιο. Όμως, κύριε Βασιλόπουλε, δεν μπορούμε να πάμε νοπιότερα γιατί στην άλλη μεριά του 86 θα δεν υπάρχουν σπίτια. Δηλαδή, δεν μπορούμε, δηλαδή πάμε και περνάμε τώρα. Κάτω από το σπίτι του δύο κάμπα. Δεν υπάρχουν, κύριε Βουνός, διπλανά. Γιατί έχω μιλήσει με τους γειτόνους, έχω πάει, έχω δει. Δεν υπάρχει και που σας λέω να μου πάρετε. Πάρτε μου από κάτω όσο θέλετε, παιδιά, πάρτε. Δεν είπα να μην δώσω προς Θεού, αλλά να μου αφήσετε τα πράγματα μου. Είναι αμαρτία. Μπορώ να δώσετε ένα κομμάτι της γωνίας. Όσο όσο θέλετε από κάτω, να πάρετε, να πάρετε. Παιδιά, βρέστε μια λύση, σας παρακαλώ. Δηλαδή, τα κρίμα είναι. Ο πεζόδρομος είναι μόνο το σπίτι. Ο πεζόδρομος είναι πάρει πάνω. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι μόνο το σπίτι. Δεν μπορώ να τα κρεμίσω αυτά. Ελάτε και εμένα να σας τα δείξω. Είναι η κόπη μας. Και τώρα... Ένα σπάσιμο κάτι. Το κέντρο είναι μόνο. Δεν είναι σε κάτι. Από το σπίτι της κορίτης. Εσύ είσαι και ο σωπομπάς και τώρα δεν κάνουμε βέβαια δημοτικό συμβούλιο, το δεν είναι διαδικασία. Πρόεδρε. Να βρούμε μια λύση, δεν διαφωνώ. Με τη σειρά της. Εάν συμφωνούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να βρεθεί μια λύση, να κρατηθεί μια σημείωση τώρα από την κυρία Καρακού. Σημειώστε το λιγάκι. Και λέει, κύριε Παπαδάκη, δεν διαφωνεί κανένα. Δεν διαφωνεί κανένα. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Νοτιότερα κάπου. Ο πεζόδρομος που πάει τεσσάρις παγιδί. Εγώ θέλω να σας πω ότι εμείς καταθέσαμε στο μελετή σαν υπηρεσία δόμης και τεχνική υπηρεσία μια πρόταση να με δεθεί νοτιότερα. Αρνήθηκε να συνενέσει για κυκλοφοριακούς λόγους, διότι ο πεζόδρομος αυτός δημιουργούνται νέα οικόπεδα και θα πρέπει να εξασφαλίζει και την πρόσβαση των αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης. Ένας πεζόδρομος ο οποίος είναι 4 μέτρα και κάνει ζιγζάκ σε τόσο μικρή ακτίνα, δεν εξασφαλίζει την προσβασιμότητα αυτοκινήτων. Δηλαδή, πραγματικά προσπαθήσαμε, κύριε Καρπογιάννη, δεν έχουμε τίποτα άλλο, μόνο γιατί δεν θέλουμε να σχολήσουμε στη μέση το σπίτι από την πισίνα. Αρνείται για κυκλοφοριακούς λόγους, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Γιατί το πάμε λίγο κάτω είναι το σπίτι στο τρίπο. Το πάμε πιο κάτω είναι το άλλο σπίτι εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να τον περάσει πουθενά. Του πρότεινε να τον περάσει κάτω στην Εσόπου, να κάνει δηλαδή πεζόδρομο. Και είναι η οδός αυτή πριν από το οικοδομικό τετράγωνο 86-87 να κάνει πεζόδρομο αυτό την οδό η Καραμαλή. Έτσι αρνήθηκε για κυκλοφοριακούς λόγους. Δηλαδή δεν μπορεί να δημιουργηθεί η ροή του. Να γίνει στην ορίστε. Ρε παιδιά, για την κυρία Τσαφογιάννη μιλάμε. Δεν μιλάμε να γίνει. Παιδιά, ζιγζάκ και το αυτοκίνητο, τι είναι να πει. Τι είναι, λάθη, δεν είναι. Παιδιά, ο πεζόδρομος οφείλει να επιτρέπει με καμπύλες την πρόσβαση αυτοκινήτων.
Καταλαβαίνετε, δεν είναι να κάνει ζιγζάκ όρθιη γωνία εκεί πέρα. Δεν μπορεί. Δηλαδή δεν μπορεί. Κοιτάξτε, άμα χρειαστεί να σου πω. Σήμερα δεν υπάρχει ο πεζόδρομο. Άρα όλα αυτά τα υπόπεδα εξυπηρετούνται από του γύρω δρόμου. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ο πεζόδρομο. Κατάλαβε το πεζοδρόμιο αυτό. Γιατί. Να πω κάτι. Γιατί. Πολύ μακριά, Βασίλη. Να ναι, Βασίλη. Βασίλη, άμα δει τη συνολική εικόνα, αυτό το ρόζο εκεί πέρα που εμφανίζεται είναι το νέο διοικητικό κέντρο. Το από πάνω. Καθίστε, κύριε. Υπάρχει νέο χώρο πρασίνου. Υπάρχει μεγάλο χώρο τάχνη. Υπάρχει πολιτιστικό κέντρο. Υπάρχουν σχολεία. Υπάρχουν αθλητικός χώρος 25 στρεμάτων. Επομένως εκεί πέρα στην ΕΣΟΠΟ, επειδή υπήρχαν μεγάλες διοκτησίες και οι εισφορές γης επιτρέπανε να πάρει ο μελετής αυτά τα ελάχιστα που πρέπει η μελέτη για να μπορέσει να εγκριθεί, έχει δημιουργήσει ένα γραμμικό σύστημα κοινοφιλών και κοινόχρηστων χρήσεων. Που εκεί πέρα που δεν μπορεί να βάλει αλλού πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο, δεν μπορεί πουθενά άλλο σε επικέντρο. Πήγε και έβαλε εκεί πέρα μια βιώσιμη μετακίνηση. Έτσι. Και δυστυχώς η κυρία Τσαφογιάννη έχει δίκιο, το καταλαβαίνω, αλλά προσπαθούμε να βρούμε λύση. Εγώ δεν αρνούμαι να βρεθεί λύση, αλλά εκείνα τα ζιγζάκ μέσα στην ιδιοκτησία της δεν είναι επιτρεπτά κυκλοφοριακά. Όταν πάμε παραπάνω, θα τα απορρίψω ως υποθά. Δηλαδή δεν είναι εμείς. Είναι μια διαπλάτηση του πεζοδρομίου επί της Καραμαλή και Εσόπου. Μάλλον στην Εσόπου υπάρχει από τα άλλα. Υπάρχει μεγάλο. Θα το δεις τώρα ότι. Επομένως είναι να γίνει στην Καραμαλή λίγο καλύτερο πεζοδρόμιο. Θα δεις, Βασίλη, από Καραμαλή μπαίνει εσόπου και υπάρχει... Βασίλη, σε προλαμβάνω. Υπάρχουν στάσεις. Περιμένω, κύριε Τσαφογιάννη. Κύριε Τσαφογιάννη, δεν θέλω, ακούστε. Ναι, κύριε Επιστικίδη, η εσόπου μετά από ενστάσεις οι οποίες γίνανε, έχει μειωθεί σε πλάτος. Από τα 14 μέτρα έχει μειωθεί στα 11 και στα 12, το δεις παρακάτω των εκστάσεων σε στάσεις. Έχει μεταφερθεί ο ποδηλατόδρομος, διότι η ομάδα των συγκοινωνιολόγων, γιατί έχει συγκοινωνική μελέτη, η πολεοδομική μελέτη, λέει το ποδήλατο δεν μπορεί να διακόπτεται από κάθετες δρόμους, δρόμους όμως, οι οποίοι βγαίνουν σε έναν πιο μεγάλο περιφερειακό άξονα κυκλοφορίας και μετέθεσε τους πεζόδρομους, θα τα δείτε μέσα αυτά, αν καθόμαστε και διαβάσαμε μία-μία, έχουν μια συνοχή αυτά που λέει ο μελετής και η υπηρεσία, έχουν μεταβεθεί οι ποδηλατόδρομοι εσωτερικά και όχι στην εσόπο. Παρότι εμείς θέλαμε να είναι στην ΕΣΟΠ. Και κυκλοφοριακά δεν το προτείνουν ως μη ασφαλές. Δηλαδή πηγαίνει με το δίκτυο και κατεβαίνει με αμάξι τον κόβο. Έτσι. Και το πάει κοντά στο σύστημα. Η ΕΣΟΠ όμως έχει το πλάτο για να έχει ένα παράδειγμα. Δεν ζητάει να είναι στο μέσο τη κυκλοφορία. Για να μπορεί να συγκινηθεί, δηλαδή κάνοντα. Έχει, συμφωνώ. Κοίτα, δεν ξέρω για την Καραμαλή, η ΕΣΟΠ το έχει. Δηλαδή τώρα, καθόμαστε και συζητάμε για ανθρώπου που δεν θέλουν να ρίξουν μία μάτρα. Και έχουμε εδώ πέρα τη συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας που πάει και το διχοτομεί. Συγγνώμη κύριε, οι άνθρωποι που έχουν κάνει ένσταση για την Εσόπου προβλέπουν τον ποδηλατόδρομο και τον πεζόδρομο πάνω στην Εσόπου. Αυτά που λέει ο κύριος είναι αρχημίες. Και είναι άδικο αυτό που πάτε να κάνει στην κυρία Τσαφογιάννη. Να για ποιο λόγο. Αυτή εδώ. Κυρία για ένα καπρίτσιο. Θα τα πούμε μετά. Καταρχάς, μα τι λέτε εδώ πέρα, κάτι νομίζω ότι θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, είναι εδώ να τραβάει εδώ πέρα. Μα τι, ό,τι θέλετε να κάνετε εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι δημοτικό συμβούλιο, δεν είναι. Εγώ δεν τραβάω τίποτα. Αυτή είναι δημοσιογράφη, κυρία μου. Δεν τραβάω τίποτα. Εσύ τραβάει. Κυρία Μαρόνι, Όπου πήγε, συζήτηση πάμε να κάνουμε, με ποιος από το ένας πίσω από τον άλλος. Ούτε το είδα. Σας μίλησα. Ποιος πετάχτηκε. Η κυρία Τερζοπούλου. Καλά έκανε. Σας είπα όνομα. Το καλά έκανε το λέμε εμείς όλες. Σοφάνε καλά. Όπως σας λέω. Σοφάνε καλά. Σιγά μην με πάνε στο κουνάνι και λες ότι ξέρεις. Ναι. Τι πράγματα να φτιάξει. Εγώ δεν λέω τίποτε. Όχι, όταν θα σου πω. Εμένα να μου πεις κάτι να κερδίσεις. Εγώ πρέπει να στείλω την προσυμβολία μου. Τι κάνω, σε απειλώ εγώ. Κύριε Πρόεδρε, σε απειλώ εγώ. Θα
θα σου πω ότι πάγε σε προκλητικότητα και μιλά σε μια κυρία με τον τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, δεν τρεφόμαστε. Καταρχήν, να τρεφόμαστε και βέβαια. Επειδή τη διαδικασία είναι αυτό που γίνεται, να σέβεσαι το πρόβλημα τη συνολική σα. Δεν μιλήσω. Να συνταχθώ. Να συνταχθώ, δεν ακούγεται, κάνετε παράσταση. Να συνταχθώ με την άποψη του κ. Βασιλόπουλου, αλλά δεσμευτικά. Δηλαδή, να κρατηθεί γιατί καταλαβαίνω τι λέει η γυναίκα. Με την όρμα του να βρεθεί λύση. Η βέτηση δυνατή λύση είναι δηλαδή. Η βέτηση λύση. Δεν είμαι τεχνικό, Βασίλη, λέω. Επειδή είναι το κυρίαρχο ρόλο, είναι πολιτικό, συμφωνώ απόλυτα. Η οποία μπορεί να μην μπορεί να δοθεί τώρα. Όχι, αυτό λέω. Αλλά να πάει με κόσμο να βρεθεί λύση. Χρήστο, Χρήστο, άκουσε λίγο. Ρώτησα προηγουμένω, είναι σημαντικό. Έχει κανεί πρόσωπο σήμερα εκεί για να εξυπηρετείται με τον πεζόδρομο το αυτοκίνητο? Όχι. Δεν ξέρω ποια είναι, δεν είμαι τεχνικό, λέω. Δεν μπορεί να αφαιθεί να κρέμεται το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Συντάσσομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε και προτείνουμε γνωμοδοτικό. Άσε το ΙΠΚ που θα είναι. Άσε με διαφέρει. Ποιο είναι έτσι. Εμεί στο Συμβούλιο μπορούμε να πούμε γνωμοδοτούμε την κατάληψη του πεζοδρόμου. Μεταξύ των 86 και 87. Δεν είμαι έτοιμο τεχνικά να είναι αυτό. Λέω ότι πρώτα πρέπει να πρέπει να βρεθεί. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι λύση για το θέμα. Κοινωνικά το βλέπουμε. Κοινωνικά το βλέπουμε. Δημοτικό συμβούλιο. Τι είμαστε. Έχει εσύ πτυχίο πολεμικό. Όχι, δεν έχουμε. Βγαίνει εδώ πέρα όλοι. Βασιλή, να θέλω να πω κάτι από την τρίτη. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την κυρία Σαφογένεια, έχουν τα διπλανά υπόπατα. Επειδή εκεί πέρα η διευθυνσία και ειδικά είναι με. Κυρία, αφήστε με, κυρία Τσιγκάρα, από κάτω. Γιατί. Κυρία Τσιγκάρα, αφήστε με. Κυρία Τσιγκάρα, αφήστε με να πω αυτό που θέλω. Κυρία Τσιγκάρα, δεν σα αφήνει κανένα τον λόγο. Αφήστε με να πω αυτό που θέλω. Μα δεν θέλω να σα ακούσουμε. Είσατε στην διαδικασία. Ζητήσατε τον λόγο. Τι να καταλάβει. Λοιπόν, Βασίλη, άψογα. Κυρία Τσιγκάρα, σταματήστε με τέλειο. Σταματήστε, λέω, σταματήστε. Αφήστε. Σας λέω, κυρία Τσιγκάρα, ακούστε να δείτε κάτι. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Η κυρία Τσαφογιάννη έχει ένα θέμα συνοχής ιδιοκτησίας. Υπάρχουν άλλα πολεμικά θέματα εκεί πέρα, Βασίλη. Επειδή αυτά τα οικόπεδα είναι μεγάλα και οφείλουν εισφορά σε γη που υποχρεωτικά πρέπει να την πάρει ο μελετητής. Κυρία Τσαφογιάννη, αφήστε με να πω αυτό που θέλω. Δεν έχει σχέση με εσάς. Εντάξει, εσείς είστε γωνιακοί κοινέχοι. Υπάρχουν εσωτερικά οικόπεδα που άμα πάρει την εισφορά σε γης, καθίστανται τυφλά και χωρίς να μπορούν να οικοδομηθούν. Έτσι. Αυτά έχουν προσμετρηθεί στην πρόταση του μελετητή. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, άμα πάει και του πάρει την εισφορά γης και την πάρει από εκεί που έχει δρόμο, το οικόπεδο το πίσω θα μείνει τυφλό στον άλλο. Καταλαβαίνετε. Ούτε μπορεί να πάρει. Ούτε μπορεί να πάρει εισφορά γης, ούτε είναι τυχή. Πρέπει να αντιμετωπίσει και τέτοια ζητήματα, γιατί μαζί με την πολεμική μελέτη ουσιαστικά έχουν επεξεργαστεί, Βασίλη, κάτσε να το πω, περίμενε, έχουν επεξεργαστεί και το 95% της πράξης εφαρμογής και βλέπουν και το επόμενο βήμα που δεν το βλέπουν τώρα εδώ πέρα. Εντάξει. Εγώ θέλω να το πω πρακτικά για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν ένα πεζόδρομο, εκεί που έχουμε πεζόδρομο. Ωραία. Αντί αυτά τα 4 μέτρα που όλοι στη σειρά θα τα χάσουν, γιατί θα δημιουργηθεί ο πεζόδρομος. Να τα χάσουν με πρόσωπο στην Εσόπο και να γίνει μπροστά εκεί στην Εσόπο ο πεζόδρομος. Και απλώς από την Καραμαλή, για 50 μέτρα πόσο είναι αυτό, θα πηγαίνουν μέχρι την Εσόπο και να πάρουν από το πεζόδρομο. Αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι και το εύκολο. Στην πράξη παραγωγή όμως. Επειδή ας υποθέσουμε αν ο κύριος Αδαμόπουλος ήταν ο διπλανός από την κυρία Τσαφογιάννη εσωτερικά, επειδή πρέπει να του πάρει η κόπεδο και αφήστε... Αφήστε κυρία Τσαφογιάννη, αφήστε να πω κάτι, εσάς είναι λαχύδιο, αλλά είστε όλα είναι ναι, παιδιά, κοιτάξτε, άμα μιλάτε πάνω μου, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι θέλω να πω. Αφήστε το να το πω και μετά θα μιλήσετε. Γιατί δεν το βλέπω, κυρία Τσαφογιάννη, το έχουμε μελετήσει. Καλά, εντάξει, αν είστε ντόπιοι, έχετε καλύτερη άποψη. Να δώσουμε εσά να κάνετε την πολεμική μελέτη.
Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο μελετητής δεν έχει τίποτα να δείξει, δεν θα σε ξέρει. Εντάξει. Λοιπόν, Βασίλη, εδώ τα λαχίδια. Πολλές φορές όπως κύριε Σαφογιάννη δεν είναι διαφορετικό. Δεν γίνονται πάνω σκάτω. Κύριε Σαφογιάννη, η χέλη είναι γωνιακή. Και σκέψω ένα εσωτερικό, ο οποίο δεν βγαίνει πάνω. Έτσι. Βγαίνει μόνο στο εσώπο, α πούμε. Βγαίνει μόνο στο πάνω δρόμο. Πώς δεν υπάρχουν. Όλα είναι λαχίδια. Δεν είναι έτσι, έχουν γίνει κατατμήσεις, τα έχει δει. Συγγνώμη, πρόεδρε, πώς διαφωνεί ο κύριος Μπουρνούς με τους υπόλοιπους, πώς να το βλέπουμε σε ένα σχέδιο, αν είναι ή δεν είναι τυφλό, αν είναι γωνιακό ή δεν είναι τυφλό, αν έχει πάνω δουλειά. Τι διάλογο κάνουμε τώρα. Εδώ είναι η υπηρεσία. Σας λέω, κύριε Βασίλη, εγώ σου λέω κάτι και θα το ελέγξουμε αυτό στο στάδιο Β1 που έχει αναπτυχθεί. Γιατί το στάδιο Β1, εκτός από τις πολεοδομικές και δημοδομικές γραμμές, έχει και τα όρια των υποπαίκων. Λοιπόν, υπάρχουν κατατμήσεις με κάθε ιδιοκτησία εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν. Ναι, αυτό προσπαθώ να πω για να ψήφω και πετάγεται να πω. Τι να κάνω να πω. Λοιπόν, και ο μελετητής έχει δει Βασίλη ότι αν δεν περάσει, όχι κύριε Σαφογιάννη, αν δεν περάσει σε άλλους δρόμο ενδιάμεσο, και του πάρει την εισφορά, καθίσταται τυφλά υπόπεδα. Πολεοδομικά τυφλά υπόπεδα. Δεν βγαίνουν, κατάλαβες. Δηλαδή θα αποκτήσουν πρόσωπα στην πεζόδρομο, τα υπόπεδα. Όχι, απρόσεξε. Αν βγαίνει σε εκείνον τον πεζόδρομο επί της εσόπου και πρέπει να του πάρει την εισφορά, πρέπει να την πάρει πάνω σε δρόμο για να είναι οικονομικά. Αν το πάρει αυτό, το μέσα υπόπεδο μένει χωρίς δρόμο. Δηλαδή πάει και του παίρνει την εισφορά κάτω σε δρόμο και το μέσα μένει χωρίς δρόμο. Δεν είναι από πάνω ως κάτω, Βασίλη, έχουν γίνει κάτι στο κτισί, εντάξει. Παρολίγο, Πρόεδρε, να ξεπεράσω το μειόβ στην υπομονή. Λοιπόν, Δημαρχέ, να μπει ο μελετητής στη Βάσανο να βρει μια λύση. Δεν μπορεί να διχοτομηθεί. Εγώ την κυρία δεν την ξέρω, τώρα την βλέπω την κυρία Τσαφογιάννη. Δεν μπορεί να διχοτομηθεί ένα σπίτι, ένας κήπος, μόνο και μόνο γιατί πρέπει να γίνει ένας πεζόδρομος. Δεν λέω να μην γίνουν πεζόδρομοι, δεν θέλω να τα γκρεμίσω όλα, αλλά μπορεί να βρεθεί λύση. Να μπει σε μια Βάσανο ο μελετητής να βρει λύση. Αυτό. Λύση, δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση. Δεν υπάρχει. Ο μελετητής, και απευθύνομαι στο μελετητή μιας και είναι εδώ, δίνει απάντηση στο αν μετά τη διχοτόμηση του υποπαίδου και της περιουσίας της κυρίας πού θα γίνει η πισίνα, ποιος θα την κάνει, αν θα ξαναγίνει μπάρμπικ, απαντώντα αυτά. Όχι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει. Θα κάνει ένα τούνελ από το σπίτι και δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτά τα παιδιά, είπα. Να μην μας πω να πω εγώ κάτι σαν υπηρεσία τώρα. Γιατί δεν, συγγνώμη λίγο, μπορώ λίγο να μιλήσω, γιατί μιλάτε τώρα και κάνετε διάλογο. Εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή είπατε την ένστασή σας και οι παριστάμενοι θα πούνε ότι δεν συμφωνούν με την άποψη του μελετητή και να βρεθεί λύση. Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε με εξήγηση. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Κυρία Κολλινιώτη, σε αυτή δεν συμφωνώ. Θεοί και αφετίες δεν υπάρχουν, ούτε μελετητές ούτε τίποτα. Να βρει άλλη λύση, τέλος. Αυτό που είπε η κυρία Κολλινιώτη. Αυτό προτείνουμε τώρα. Πόσο αυτή είναι η. Αφού δεν συμφωνείτε και οι υπόλοιποι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Μα το ζητάμε μια σειρά υπόπεδα αυτό. Άρα πρέπει να γίνει κατάρρευση του ρόλου. Ωραία. Λοιπόν, κάποιος άλλος που είναι κάτω από τη Μαραθώνος, να πούμε κάποια ένσταση κάτω από τη Μαραθώνος άλλη. Αγγλία! Μόλις φορά έγινε. Μόλις φορά έγινε.
το είπα. Μη το κατάρρευσε. Και ζητά κλήρωση αναρτηθείας μελέτης και ενημέρωση. Εσείς όμως είστε μέσα σε ιδιωτική ΣΕΠΕΝ ή εκτός? Είναι εντελώς εκτός, αλλά αν τα κάνετε ένα προγραμματικό σχέδιο, και το πρέπει λογικά να είναι νόμιμο. Κύριε Κακαράτη, πρώτα απ' όλα, δεν δικαιούται κάποιο που δεν είναι μέσα στην πολυοικονομική μελέτη να κάνει αίσθηση. Αλλά δευτερευόντως, θα σας πω ότι για την ΕΛΠΕΝ έχει κατατεθεί πολυοδομική μελέτη. Έχει καταδεθεί πολυοδομική μελέτη. Αν η ΕΛΠΕΝ δεν φέρει χαρτί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα έχουμε ξαναπεί αυτά και στο τοπικό συμβούλιο, με τον κ. Δαμόπουλο. Αν η ΕΛΠΕΝ δεν φέρει χαρτί εξαίρεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος βάσεων τοπικού πολυοδομικού, που συντάσσει ότι να εξαιρεθεί όπως είναι πίσω, έτσι, τότε θα μπει κανονικά στο σχέδιο. Καταλάβατε ότι όποιος είναι εκτός οικονομικής μελέτης δεν δικαιούται να κάνει ένσταση. Δεν δικαιούται. Δηλαδή ένσταση, μα αυτός θα το λέω. Εγώ τι λέω. Μα εγώ τι λέω, θα έρθω εγώ από... Περιμένετε. Να καταλάβετε κάτι. Κοιτάξτε, ακούστε να μην. Ένσταση της οικονομικής μελέτης μπορούν να καταθέσουν μόνο αυτοί που είναι εντός της πολυοδομικής μελέτης. Όχι αυτοί. Πότε πολίτης για να πω... Σας απαρά... Κύριε Κακαράτζα, προσπαθώ... Έρχεστε να μου πάρετε το σπίτι μου. Κύριε Κακαράτζα, ποιο σπίτι σας να πάρω. Το δικό μου. Το δικό μου. Μπαίνετε μέσα στο σπίτι μου. Που παίρνετε στο σπίτι μου, παίρνετε το σοβόρο, τα ηλεκτρικά, τα υδραυλικά. Είσαστε στο σπίτι μου, είναι το σπίτι του επί της εσόπου. Και μάλιστα κάνετε και ένα εξής θέμα. Πάμε προς την βενζίνη, προς το δεξιά. Κάτσε να καταλάβω, είναι εντός πολυοικονομικής μελέτης ή όχι. Όχι. Κάνετε και ένα εφαπτόμενο. Είναι εκτός. Κάνετε και ένα εξής θέμα. Και εσείς σας παίρνουν. Και τι σας παίρνουν, μας πείτε το θεαματικό, πέστε μου τι σας παίρνουν. Μπορούμε να σας πω. Από αυτό δρόμο. Τι σας παίρνουν. Θα πείσεις να μιλήσω. Όπως λοιπόν έρχεται ευθεία ο δρόμος, όπως λέγατε πριν ότι στην κυρία ότι πρέπει να πηγαίνει ευθεία ο δρόμος και να μην παρακάνει κλπ. Απέναντι από το σπίτι μου, απέναντι λοιπόν από το σπίτι μου έχει μόνο οικόπεδα και ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου έχει λαχούρι. Το οποίο είναι 2,5-3-4 μέτρα. Κάτι τέτοιο. Τι έχει λά? Λαχούρ. Δεν την ξέρω, συγγνώμη. Λαχή. Δεν την ξέρω, πειράζει, δεν την ξέρω, δεν πειράζει. Όπως μπαίνει λοιπόν, κάνετε το εξής φοβερό. Έχει τον δρόμο σε ευθεία, γιατί να συνεχίσει η ευθεία που βολεύει, όπως λέγατε πριν στην άλλη κυρία, στείλει δεξιά και δεν στο σπίτι μου για να αφήσει έξω τα υπόλοιπα κουράκια. Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τη φιλοσοφία του πώς έγινε αυτό. Αν δείτε ακριβώς εκεί, δείτε το σας παρακαλώ. Έχετε κάνει ένσταση. Δείτε το λίγο. Κύριε Κακαράτζα, να πούμε κάτι, υποψιάζουμε. Είναι... Δεν το δείχνω. Να καταλάβουμε που είναι για να δείξουμε, κύριε Κακαράτζα. Αν πείτε εκεί, πέρα από το λεπτό. Εγώ αυτό είναι. Ακριβώς το διπλανό.
Μπορεί να μας πει και ένα κάθετο δρόμο μας διευκολύνεται. Ένα κάθετο δρόμο μπορεί να μας πει. Δεν έχω τέννις εδώ, παιδιά. Έχω την πολύ γράφη. Δεν έχω τέννις εδώ, παιδιά. Έχω την πολύ γράφη. Εκεί που κάνει τη γωνία, θα Όπου κάνει τη γωνία την περιέργεια είναι το σπίτι. Κι άλλο κατεβάστε το κι άλλο. Να, το βρήκα. Αριστερά. Δηλαδή σταματάει να την κάνει ευθεία. Κάνει έτσι για να πει μέσα στο σπίτι και συνεχίζει. Τι έγινε. Να μην φωνάζατε στο προηγούμενο συμβούλιο, τι φωνάζατε για εσείς. Όχι, όχι, έχετε λάθος για πολύ απλό. Βασίλη, καταλαβαίνω που λέει, είναι στην γωνία. Βασίλη, Βασίλη, είναι στο δρόμο. Βασίλη, θες να προσέξεις λιγάκι. Είναι μεταξύ του οικοδομικού του αγώνα 74 και 75, έτσι δεν είναι, στην γωνία με την ΕΣΟ. Το λέω καλά. Το 77 απέναντι. Το 77 απέναντι. Το 77. Το 77 πάτε κοντά, το διπλανό εκεί που κάνει τη σκήνα, τη γωνία. Θα το καταλάβετε πολύ καλά. Το 77. Τι κάνει μια γωνία ο δρόμο που έχει φτιάξει. Ναι, αλλά προσέξτε, εκεί πέρα έχει κάτι τελείως το σχέδιο, και αυτό εκεί πέρα πάνω, αλλά και αυτό εδώ πέρα, που ας το δείξω, τα οποία, κύριε Κακαρά... Να, το τένις είναι εκεί που κύριε Κακαρά, κύριε Κακαρά, ακούστε να δείτε. Είναι τα όρια, κοιτάξτε, τα όρια της πολυοδομικής μελέτης, δεν καθόρισε ο μελετητής, έτσι έχουν καθοριστεί ο προς... Έχει καθοριστεί από το 2004, από το 2004. Μα δεν τύχει τα όρια, τα όρια είναι το κύριε, αφήστε να πω κύριε Καρατζάκη, θα το καταλάβετε. Τα όρια της πολυοδομικής μελέτης καθορίστηκαν το 2004. Ο μελετητής είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την πολυοδομική μελέτη μέχρι τα όρια που προέβλεπε το 4. Σωστά. Και πάει και τα εφαρμόζει και πάει και τα εφαρμόζει εδώ πέρα σε εσάς. Αυτό δεν κάνει τίποτα άλλο. Και πώς θα τα εφαρμόσει. Ακούστε. Για πέστε γιατί δεν τα εφαρμόζει. Ακούστε. Ναι, πλήσε στο μικρόφωνο μας και θα πούμε. Είμαι μηχανικός, έχω διατελέσει σε σοβαρές θέσεις και στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια και ήμουνα και στην Ανατολική Αττική Συμβουλή. Ωραία, αυτά δεν παίζουν ρόλο όμως σε εμάς. Όχι, ξέρω πολύ καλά, πάρα πολύ καλά τον νόμο. Καταρχάς, έχει υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Άξονα και του Δήμου, η οποία προβλέπει τη μετατροπή του γενικού πολυοδομικού, η οποία έχει, το γενικό πολυοδομικό είναι μετά από απόφαση Υπουργού Τάρε, σωστά, σε σχέδιο πόλεως. Σωστά. Και αναφέρει μέσα τώρα αυτό που έχει αναφέρει. Διάβασα εμείς στο διαδίκτυο ότι μετά από χαρτίρια του Δημάρχου λέει να εξαιρεθούν αυτά και αυτά τα οικόπεδα, γιατί από πληροφορίες που έχουμε θα γίνει αίτηση στο Δήμο, στο Υπουργό, να αλλάξει το κομμάτι αυτό και να γίνει πιπέ. Τι σχέση έχει αυτό με το πάνω. Είπατε ότι είμαι δημότης του Κερμίου. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε αυτό γίνει λάθος, το οποίο θα πληρωθεί, θα χρυσοπληρωθεί, τα πληρωμένα από τα λεφτά τα οποία είναι δικά μας. Άρα έχω απόλυτη γνώμη επάνω στο θέμα. Θέλουμε να γίνει το σχέδιο όπως θέλουμε να γίνει με νόμιμο τρόπο και να μην υπάρχουν χρήματα τα οποία θα ξοδευτούν. Να πέσει το σχέδιο. Μα το έχουμε πει πολύ αυτό. Μα το έχουμε πει πολύ. Θα το δούμε. Δεν χρειάζεται. Ήρθατε εδώ πέρα. Και μας είπε το βιογραφικό σας. Εγώ δεν έχω βιογραφικό στα πολυοδομικά. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Θέλω όμως να σας πω κάτι που το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ό,τι και να πάρει απόφαση που μου δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε το δεχθεί, είτε το απορρίψει, θα πάει στο,
θα πάει στο Σιποθά που εξ αρχής, μισό λεπτά και το μάθουν και κάτι, που εξ αρχής θα εξετάσει τις ενστάσεις που δεχτήκαμε, αν τις δεχτήκαμε καλώς, τις ενστάσεις που απορρίψαμε, αν τις απορρίψαμε καλώς, και θα αποφασίσουν αυτοί οι οποίοι... Αφήστε κύριε, να σας πω κάτι, να το ακούσουν κάτι. Εδώ πέρα δηλαδή, εμείς μπορούμε να παίρνουμε όποια απόφαση θέλουμε, έτσι, και να αναρτάμε όποιο σχέδιο θέλουμε. Πότε κινδυνεύουμε, αν αυτό που παίρνουμε, έτσι, δεν εκτηρεί πολεοδομικούς και κυκλοφοριακούς κανόνες και στείλουμε στο Σιποθά ένα σχέδιο, ό,τι γουστάρει ο καθένας εδώ πέρα μέσα, γιατί ο κύριος Μόρος είναι φίλος μου, η κυρία Κολογού είναι ψηφοφόρος μου, ο κύριος Πιστικίδης είναι συγκεντερός μου, έτσι. Και αυτό θα τα εξετάσει ο Σιποθά εξ αρχής. Δεν θα λάβει καθόλου υπόψη τις δικές μας γνωμοδοτήσεις, αλλά θα πάρει μία την αίτηση του κάθε πολίτη, αφήστε να τα ακούσουν οι πολίτες, το λέω για σας, που θα εξετάσει από μηδενικής βάσεως, αν ορθώς το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάδοχος εταιρεία αποδέχτηκε την ένταση ή κακώς δεν την αποδέχτηκε, θα την ξεκινήσουμε. Αυτό είναι. Επομένως, μη λέτε, όχι, μη λέτε, είπατε κάτι, ότι θα πληρωθούν από χρήμα του ελληνικού λαού. Πότε, αν το Σιποθά αποφασίσει, όχι εμείς. Εμείς κάνουμε δρομοδότηση, παιδιά. Εμείς κάνουμε δρομοδότηση. Αυτό πρέπει να γίνει σαν φέρα. Κάνουμε δρομοδότηση. Δεν μιλάω για δρομοδότηση. Εγώ μιλάω αρχικά για τη σύμβαση. Η σύμβαση είναι λάθος. Καλά, αυτό τη σύμβαση το 97, δεν την έκανα εγώ. Να πάμε να βρούμε τη διοίκηση του Πικερνού που έκανε το 97 τη σύμβαση. Να συζητήσουμε αν είναι λάθος. Λάθος, κάνετε λάθος. Εγώ πάλι να κάνω. Όχι, να υπογράψετε τώρα σύμβαση. Εγώ δεν καμία σύμβαση. Δεν υφέρωσα καμία σύμβαση. Το 2004 είναι το γενικό προοδομικό παραφέρει σύμβαση. Δεν υπογράφει σύμβαση. Δεν υπέγραψα γενικό προοδομικό δοσκήνα. Μα δεν υπέγραψα καμία σύμβαση. Μα τότε πώς η εταιρεία, πώς θα πληρωθεί, πώς δίνει σε εσάς ραπόρτο η εταιρεία, αν εσείς δεν είσαστε εκείνος ο οποίος έχετε κάνει την ανάδοση. Δεν την έχω κάνει, κυρία μου, τι να κάνω. Δεν έχω υπογράψει καμία σύμβαση με τον άξονα. Με το ζόρι δεν υπογράψω. Μάλιστα. Δεν υπογράψω και του Τσιτάρου. Είναι μια ενεργή σύμβαση. Επιμένετε τώρα, έτσι. Αν με βάλετε υπογράψω σύμβαση, επιμένετε. Ε, τότε. Η σύμβαση που έχετε υπογράψει. Μα φωνάζετε, δεν έχω υπογράψει σύμβαση, επιμένετε. Μου έχει δοκανίσει 10 σελίδε γεωγραφικό, έχω υπογράψει σύμβαση. Εμείς είμαστε επικόμενοι, κύριε Πολύ. Μα κύριε Καφερόντα, δεν έχω υπογράψει σύμβαση. Τι μου λέει εδώ πέρα. Δεν έχω υπογράψει. Λάθος. Επέστε το λάθος. Να ρωτήσω το εξής. Ποιος υπέγραψε. Ο κύριος Ξητάρα Βαγγέλη. Ο κύριος Βαγγέλης. Μας. Το 1957. Μας. Εμείς είμαστε επικόμενοι. Το 1957 και το 2004. Μπορούσε. Θα σας πω. Πέστε κύριε Ακολογού, θέλω να λίγο να μιλήσω και να πέσουν λίγο οι τόνοι, γιατί δεν χρειάζεται. Εφόσον λοιπόν είστε μηχανικός και είμαστε συνάδελφοι, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν μια σύμβαση είναι ενεργή, ο Δήμος έχει υποχρέωση με τον εκάστοτε εκπρόσωπο να την υλοποιήσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου υλοποιεί διαμέσου της υπηρεσίας του. Της υπηρεσίας δόμησης και όχι ο κύριος Να προσθέσω και κάτι κύριε, να σας βοηθήσω λιγάκι. Να σας βοηθήσω λιγάκι. Να σας βοηθήσω κάτι να καταλάβετε. Ο κύριος Αδαμόπουλος που είναι δίπλα σας, όταν διετέλεσε πρόεδρος κοινότητας του Κερμίου μεταξύ του περίοδου 2007, πρώτη προ 2007 και 2010, υπέγραψε στην πνευματική σύμβαση με τον άξονα, η οποία πήγε και ελέγχθηκε έτσι, από το Συμβούλιο που το λένε δημοσιογράφο και η σύμβαση αυτή που παραλάβαμε ως διοίκηση είναι ενεργή και πρέπει να εφαρμόσει αυτές τις γραμμές που λέει το ΓΚΣΟΥ. Δεν τις εμφύνει ο Δήμαρχος. Ωραία. Να ρωτήσω το εξής. Αφού λέτε πρέπει να εφαρμόσει και σωστά αυτά που λέει το ΓΚΣΟΥ, γιατί εξελίξει το κομμάτι αυτό. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Δεν με αφήσατε. Δεν με αφήσατε. Ο ανάδοχος έχει καταθέσει στον Δήμο δύο μελέτες. Το λέει τώρα και εδώ πέρα. Το διάβασε η κυρία Αρκολογού. Έχει καταθέσει μία μελέτη με τρύπα την ΕΛΠΕΝ και μία μελέτη με πολεοδόμηση ως αμυγής κατοικία. Γιατί αμυγής κατοικία είναι. Ποια μελέτη είναι αυτή, αυτό προσπαθώ. Αφήστε να σας πω. Δεν είναι γενική, είναι αμυγής.
Γενική, το πρώτο ποδοτόπιο. Αφήστε τώρα, λοιπόν. Μπορεί να έχει ένα μικρό μέτωπο διαξιλιά, δεν έχει όλο το μέτωπο. Δεν έχει όλο, πιστεύω. Άντε πάλι τώρα. Έχει σημασία να μιλήσει γενική, έχει σημασία. Όχι, δεν έχει, αλλά πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί για πέστε μου. Γιατί προτείνατε την ανακριτή να μην πει στο σχέδιο με αφότερο σκοπό να γίνει υπέ. Δεν είναι το πέρα. Μα δεν υπάρχει στη σύμβαση αυτό. Δεν υπάρχει στη σύμβαση. Δεν υπάρχει στη σύμβαση. Δεν υπάρχει στη σύμβαση. Γιατί τώρα κάνετε μια ένσταση. Πρέπει να είμαστε λογικοί. Λοιπόν. Νόμικοι καταρχάς. Ωραία. Πάλι είμαστε νόμοι, δεν το κρίνετε όσο πολλά. Εσείς τι αποκρίνετε, εσείς και εγώ. Κρίση έχετε. Αρμοδιότητα να κρίνετε δεν έχετε. Κρίση έχετε. Ακούστε, αυτό που κάνει το δημόσιο συμβούλιο. Θέλετε να με ακούσετε. Ωραία, ακούστε. Αν ήσασταν το τάσο. Εδώ είμαστε για να βρούμε λύση. Δεν με ακούτε όμω. Λοιπόν, αυτό που κάνει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο, το έχω πει στο πρώτο συμβούλιο που δεν ήσασταν εδώ πέρα, όταν πέρασε και από το δημοτικό συμβούλιο του Κερμίου και από την ποιότητα ζωή και από το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη. Έχω πει ότι ο Δήμος διαλέγει να αναπτύσσει χωρίς την περιοχή της ΕΛΠΕΝ. Ο Δήμος. Επιμένετε, έτσι δεν θέλετε να ακούσετε. Εγώ ξέρω τι λέω. Θέλετε να ερμηνεύσω αυτά που λέω. Μα το είπατε, τι. Θέλετε να ερμηνεύσω. Όχι, εσύ το λέτε. Αν ακόμα την πρότασή μου στη μέση, καταλαβαίνετε ότι κουστάρε. Τα ακούσετε ή δεν ακούσετε. Εντάξει, κλείστε το μικρόφωνο να μιλάτε όσο μιλάμε. Κλείστε, πάτε σε ένα κουμπί εκεί πέρα. Λοιπόν, και όταν έρθει, θέλω να μιλήσει. Ο Δήμος διάλεξε, να αναιρτήσει τη μία από τις δύο προτάσεις υπό τον όρο ότι η ΕΛΠΕΝ μέχρι την τελική ανάρτηση, που υπάρχει άλλη μία ανάρτηση όπως γνωρίζετε, υπάρχει άλλη μία τρίτη ανάρτηση, εκτός από αυτή που θα ακολουθήσει τώρα, υπάρχει μία τρίτη ανάρτηση, υπό τον όρο ότι θα φέρει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος έγγραφο, αφήστε να το τελειώσω, θα φέρει έγγραφο ότι θα εξαιρεθεί για λόγους, έτσι, αυτούς που αναφέρει ο νόμος. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Αλλιώς ο Δήμος στην τελευταία ανάρτηση θα πάει και θα ενσωματώσει την πρόταση που έχει κάνει ως αμυγική γενική κατοικία για να πολεοδομήσει και αυτό το κομμάτι. Που στην πραγματικότητα όμως, να ξέρετε, δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Η εισφορά γης, ακούστε, η εισφορά γης εκεί πέρα μέσα στην ΕΛΠΕΝ είναι 40%. Αφήστε να σας πω, αφού πρέπει να εφαρμόσετε. Όχι, η εισφορά γης, αν πει ως κατοικημένη περιοχή αυτή, ως κατοικημένη, έτσι, είναι 40%. Πού να πάρει ο Δήμος το 40% μέσα σε μια περιοχή που είναι κτισμένη από άκρες άκρες, έτσι. Δεν μπορεί να την πάρει, Και να τα κάνει τα χρήματα, πρέπει να αποζημιώσω εγώ τον κύριο Βασιλόπουλο, όταν του πάρω, πού να την πάρω. Ακούστε, κυρία Ξητάρα, μιλάω. Κυρία Ξητάρα, σας έχουμε βάλει υπουργό. Η νομιμότητα των βοηματέσεων που κάνουμε σήμερα θα ελεγχθεί από τους λόγους της αρμοδιότητας. Επομένως, δεν κινδυνεύει κανένας να χρησιμοποιήσει χρήματα του ελληνικού λαού για να προσχωρήσει όφελος στον ίδιο ή σε τρίτους. Ποιος θα πληρώσει, κανένας θα πληρώσει. Θα πληρώσει τις δύο τρεις ανταλλακτικές λύσεις. Σας απάντησα, τι έχει καταθέσει ήδη. Αυτό που αφορά εσάς εδώ πέρα είναι ότι ο μελετητής πραγματικά εφαρμόσει τα όρια του Γενικού Πολεμικού Σχεδιασμού. Δεν τα βλέπετε εκεί. Είναι τα όρια. Οι κουκίδες αυτές εδώ πέρα, οι οποίες υπάρχουν, η κόκκινη γραμμή. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα βάλα εγώ, αγαπητέ μου φιλέ. Δεν έβαλε ο μελετητής που τα πήρε από τα φέρε. Από τα πήρε. Από το φέρε, αγαπητέ μου φιλέ. Από το φέρε τα πήρε. Βεβαίω. Να μιλήσει ο μελετητής του μισθού. Πέστε μου, τι θέλω. Λοιπόν,
τρεις ερωτήσεις ανθρώπινες τώρα, γιατί μπορεί να ξεπεράσουμε το οικονομικό διάρκειο και τα αυτά τα βρούμε. Ναι. Αλλά να πάμε τρεις λογικές ερωτήσεις. Πες. Πολύ λογικές. Δηλαδή ανθρώπινες, δηλαδή. Ναι, ωραία, πες. 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 Πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν ευθεία, στρίβει δεξιά και να μπει μέσα στο στήριγμα να όλα τα χωράφια πέραν είναι ελεύθερα. Όλα. Ναι, αλλά έτσι στρίβει το σχέδιο, δεν μπορεί να κάνει. Όλα είναι ελεύθερα. Αφήστε με ελεύθερα. Αφήστε με να πω. Αφήστε το και να τα πείτε. Ό,τι θέλω. Πρώτο. Στρίβει να μπει μέσα στο σπίτι να μου γκρεμίσει τι βότρο που έχω στο ένα μέτρο από B35 μπετό. Ναι, εντάξει, το είπα, το είπα, εγώ φύγω. Πάμε. Όχι, δεν είναι μόνο βότρο, είναι το ΙΔΕΗ, είναι το. Παίζει, ναι. Είναι. Θα αποζημιωθείτε γι' αυτό ή όχι. Ξέρω εγώ. Μάλλον ναι. Σου πω. Το λέει ο νόμος. Ρωτήστε το σύμβουλο του. Κάποιοι άλλοι μου είπανε ότι θα δώσω λίγη σφορά. Εσεί που είσαστε εδώ, ποιο το είπε αυτό, Άγιο Δημοκρατή. Όχι, δεν ξέρω, άνθρωποι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, όποιο περνά. Είναι αγκαλικό, αλλά δεν είναι εγώ. Λοιπόν, όποιο περνά απ' έξω και σα λέει κάτι, πρώτο πιστεύετε. Όχι, όχι, ακούω. Δεν οφείλεται τίποτα. Θα αφήσετε να σα πω ότι προσπάθησα από την άλλη να σα μιλήσω λιγάκι ανθρώπινα. Τι να θέλω. Θέλω μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο αυτό. Απέναντι μου λοιπόν είναι χωράφιτο. Αν κοιτάξετε το πλειοδοτικό, παίρνει περισσότερο από μένα παρά στον απέναντι που παίρνει στο σχέδιο. Εμένα μειώνει την αξία μου, μένω το σχεδίο, υποβάλλομαι σε φασαρία, μου καταστρέφει το σπίτι μου, δημιουργεί πρόβλημα με την κίνηση ανθρώπινο για να σκοτωθούν άνθρωποι και από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά, τίποτα. Για να, οι οποίοι επωφελούνται και παίρνουν αξία τα πράγματα. Ποιε είναι οι ερωτήσει που μου κάνετε, είπα τρει ερωτήσει να μου κάνετε. Δεν άκουσα τι ερωτήσει. Συγγνώμη, φίλε, έρχεστε να δείτε κάτι. Μπορείτε να σηκωθείτε λιγάκι να δείτε κάτι. Ελάτε να το δείτε. Ελάτε να το δείτε. Ελάτε εδώ πέρα και πείτε το B2. Ελάτε εδώ. Θέλω να μου πείτε, αυτό εδώ ο δρόμο. Ο δρόμος εδώ πέρα, ο οποίος ακολουθεί αυτή τη γραμμή του γενικού πολεμικού, κάνει συνέχεια σπασίματα. Κάνει. Ένα τρίτο σπάσιμο είναι και εδώ. Εδώ λοιπόν, άρα λέω ότι ακολουθεί ο μελετητής αυτή τη γραμμή που τον αποχρεώνει το ΦΕΚ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί είναι. Πέστε το, δεν θέλετε. Για πέστε. Δεν βγαίνω έξω, μέσα είναι, εδώ είναι. Δεν βγαίνει έξω. Δεν κάνετε καλή ζωή. Δεν έχει γίνει άνθρωπο από εδώ. Εκεί το έχει γίνει. Δεν είναι μελέτη. Κύριε Λούβαρα, η ερώτηση είναι πολύ απλή. Καταλάβετε το συμβούλιο. Η πολεοδομική μελέτη εκτείνεται σε εκτός σχεδίου περιοχή. Όχι. Τι σημαίνει από λίγο. Περισσότερο να έχουμε στα όρια του κουκουσού. Βεβαίως, ακριβώς όπως το λέω. Αν είναι προς τα όρια του είναι το κομμάτι του σχεδίου. Άρα το κομμάτι του σχεδίου είναι ένα κομμάτι του σχεδίου. Μπορείτε, ναι. Αν μπαίνει μέσα, έγινε κομμάτι του σχεδίου. Σε εκτός και μη περιοχή και ημέρα. Αυτό λέτε και μπαίνει σε άλλη περιοχή με τα δύο. Αυτό λέτε και εμείς λέμε και εμείς άρχομαι. Ο μελετητής δεν κάνει δίνω. Ο μελετητής δεν κάνει μελέτη. Αφήστε αυτό. Κοιτάξτε, δεν σημαίνει. Ακούστε, είδαξε τη σύμβαση. Εσείς όταν δεν είναι τη σύμβαση.
Μπορεί να μένετε και εκεί μέσα. Ε, ωραία, τότε να κρίνουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών, αγαπητοί μου. Για το 19 είναι καλό ή όχι. Λοιπόν, ακούστε. Εντάξει, δεν την έχω υπογράψει, εγώ δεν με αφορά. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Δεν έχω υπογράψει. Άντε πάλι. Αυτό δεν είναι σύμβαση, αυτό είναι σύμβαση. Αυτό είναι σύμβαση. Μα τι λέτε. Μα δεν είναι σύμβαση όμως. Αν δεν είναι σύμβαση, τότε γιατί πολύ. Αφήστε να λύσουμε το θέμα αλλιώς. Εσείς λέτε ότι ο πολεοδόμος έχει επεκταθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή. Και ο πολεοδόμος λέει ότι δεν έχει επεκταθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή. Αυτό επομένως θα κάνετε ένσταση και αυτό προφανώς, αν προσέξετε, αν η υπηρεσία, η οποία η κυρία Κολοβρή και τοπογράφος, ελέγξει τα τοπογραφικά που έχει υποβάλει στην εντός σχεδίου περιοχή και ο μελετητής είναι στην εντός σχεδίου περιοχή, δεν έχετε δει και εσείς και θα προχωρήσουμε. Αν όμως έχετε άδικο, θα δοθεί εντολή, εάν έχετε δίκιο μόνο, θα δοθεί εντολή να τροποποιηθεί. Δεν μπορούμε να πολεμούμε. Δεν μπορούμε, κύριε Καλήμου. Ακούστε. Μα τι πάντα συμφωνούσαμε, δεν το καταλαβαίνετε. Θα πήγαμε όμως, θα πήγαμε ότι αυτά στα ψυχολογονία. Ναι, καθίστε τώρα, καθίστε. Καθίστε κύριε Καϊλάνη. Κύριε Καϊλάνη, καθίστε. Καθίστε κύριε Καϊλάνη. Κύριε Καϊλάνη, καθίστε. Λοιπόν, είναι σαφές το Δημοτικό Συμβούλιο, ακούστε, ότι δεν πολεοδομούμε σε εκτός σχεδίου περιοχή, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα. Άνε, κύριε Καϊλάνη, αυτό είναι αυταπόδεικτο, ότι δεν πολεοδομούμε σε εκτός σχεδίου. Κύριε Καϊλάνη, επιμένετε. Λοιπόν, και εγώ σας λέω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος δεν έχει δώσει καμία εντολή και ούτε ο μελετητής έχει δικαίωμα να πολεοδομήσει σε εκτός σχεδίου περιοχή. Εντάξει. Όχι. Περιμένετε. Ακούστε. Αφήστε κύριε. Αφήστε. Η γραμμή αυτή, να ξέρετε, δεν ακολουθεί σύνορα οικοπαίδων. Ούτε από την πάνω πλευρά, ούτε από την κάτω. Έχουμε ενστάσεις που 200 τετραγωνικά ενός οικοπαίδου μένουν εκτός και τα υπόλοιπα μένουν εντός. Γιατί αυτοί που χαράξανε αυτή τη γραμμή για να μπει στο σχέδιο πολυδομική ενότητα δεν ακολουθήσαν σύνορα οικοπαίδων. Μα εγώ δεν κατάλαβα ότι είναι η ΕΣΟΠΟ η γραμμή αυτή. Αυτό που λέω, το πιπέζει. Μα δεν έχει σημασία τι καταλάβατε εσείς. Σημασία έχει αν οι μελετητές ακολουθούν την γραμμή της πολυδομικής ενότητας. Αν την ακολουθούν, έχετε άδικο. Αν δεν την ακολουθούν, έχετε δίκιο. Είναι πολύ απλό. Αυτό είναι κάτι που θα το ελέγξουμε και θα το ελέγξουμε. Έτσι. Και η κυρία Κολογού έχει και την επιπλέον ειδικότητα του τοπογράφου. Επομένως, εφόσον εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία, θα προχωρήσουμε. Αν δεν εφαρμόζεται σωστά, θα γυρίσουμε και θα αλλάξουμε. Πολύ απλό. Δεν είναι θέμα να το σύμβουσουμε. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το αξίς απλό πραγματάκι. Πες. Δεν έχει σχέση όμως και επέμβαση ο δικός, έτσι μην μπερδεύεστε. Αυτό ήταν άλλο πράγμα. Έτσι, μπράβο. Τώρα τα λέμε καλά. Τώρα τα λέμε καλά. Ό,τι θέλετε κάτι σας, ας μιλήσουμε για τη δικιά σας. Γιατί η δικιά σας έχει σημασία. Όχι η ΕΛΠΕΝ, εντάξει. Η ΕΛΠΕΝ μας αφορά όλους. Καλά, εντάξει. Όλους μας αφορά και εμάς μας αφορά. Είπατε τη γνώμη. Εντάξει, ωραία. Ας πάμε στο κείμενο, μια γύρω εδώ. Ωραία. Πείτε μας, σας ρώτησα την αρχή, συγγνώμη, εγώ σας ρώτησα την αρχή, ποια είναι η ένστασή σας. Ότι γίνεται εδώ πέρα, να σου πω κάτι, είναι απέναντι από αυτό το τετράγωνο, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόψιο χώρος πρασίνου. Απέναντι το μετάλλιο. Ναι, ωραία. Εδώ πέρα που κάνει το σπάσιμο. Ακριβώς το σπάσιμο, τι το έκανε. Εδώ που κάνει το σπάσιμο, Εύα. Εδώ που κάνει το σπάσιμο, είναι ο κύριος και του παίρνει ένα μέρος από το οικόπεδό του. Ακριβώς. Προφανώς. Μα είναι σε εκτός σχεδίου ο κύριος Καϊλάνης εδώ πέρα. Τα καράτε, συγγνώμη. Είναι εκτός σχεδίου. Σου σαλωτάει να σας βρούμε, δεν θα θέλετε να σας βρούμε. Ο κύριος είναι η 9 και η 10. Είπε για την ΕΛΠΕΝ, υπάρχουν άλλοι. Αυτές είναι για την ΕΛΠΕΝ, έχετε κάνει και άλλοι. Μάλιστα καλά. Θα τα τη βρούμε, περιμένω. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω τώρα, αλλά αν δούμε σε ένα εγώ θέλω να σας πει. Δεν έχετε, τέλος πάντων. Έχουμε κάνει. Πόσες ενστάσεις έχετε κάνει, κύριε
Δύο. Εντάξει, τι έχει βάλει στο ίδιο κομμάτι, έτσι. Όχι, έτσι, είχα ξεχωριστέ ημέρε. Μπορεί να έχουν μπερδευτεί και να έχουν κάνει, προσέξτε. Είναι πολύ, κύριε Πολύτσιμο, αυτό μπερδεύει. Όχι, όχι. Κάντε ομαδικέ. Γι' αυτό, άμα. Δεν είναι ατομική. Προσπαθώ και το παλεύω. Είναι προφανώς η δεύτερη ένσταση εδώ πέρα, η δεύτερη σε αριθμό, που λέει 6 ενισθάμενοι κάτοικοι Πικερμίου στην ανατολική πλευρά του οδού Εσώπου. Ότι την αφορά. Εδώ πάμε. Πού, πού. Ομαδική 4. Που λέει ομαδική ένσταση με φόβο 5,90. Αφορά το γεγονός ότι ρημοτομούνται οι ιδιοκτησίες τους ενώ δεν εντάσσονται στο σχέδιο. Β. Ένα ότι υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι και κοινοφελείς χώροι. Διαβάζω. Και κοινοφελείς χώροι και διαπλάτες της ΕΣΟΚΟΥ δημιουργεί κινδύνους. Τρίτον, η ΕΣΟΚΟΥ ως ηλεκτήρια είναι περιττή γιατί κατασκευάζονται άλλοι δρόμοι εισπατών Ραφίνας και επέκταση της Αττικής Οδού. Τέταρτον, θα επιτεθούν κόμβοι ύδρας ΕΣΟΚΟΥ και ΕΣΟΚΟΥ Μαραθώνος. Το ίδιο. Α, η πέντε. Άλλη. Είναι άλλη. Είναι άλλη. Είναι η ίδια ιδιολόγηση. Που χωρίζει, λέει, τον οικισμό Πικερμίου από τη ζώνη Β2, τη ζώνη μέσης προστασίας και να ζητούν να μην χαρακτηρίζεται σαν περιεστική πρωτεύουσα σε ηλεκτήρια πλάτος 14 μέτρων που απαιτεί δύο ρολίδες κυκλοφορίας και νησίδα, να κατασκευαστεί με κριτήρια δρόμους χαμηλής ταχύτητας 30 χιλιόμετρα την ώρα, να περιοριστεί στα 8,5 μέτρα και να μην κατασκευαστεί πολυδατόδρομος. Πάμε τώρα τι λέει ο. Ο μελετητής λέει και στις δύο ότι απορρίπτεται, διότι η οδός Εσώπου αποτελεί περιαστική πρωτεύουσα συλλεκτήρια οδό και προτείνεται να έχει πλάτος 12 μέτρα, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και πεζοδρόμια. Η υπόψη οδός δεν αποτελεί λεωφόρο ελεύθερης κυκλοφορίας, υποκαθιστώντας κάποια τέτοια, αλλά περιφερειακή οδό, απόλυτα αναγκαία κυκλοφοριακά και λειτουργικά. Ειδικότερα αυτή αποτελεί όριο του σχεδίου πόλεως και κατά μήκος της αναπτύσσονται κοινόχρηστοι και κοινοφελείς χώροι. Πριν μπεις να πω κάτι εδώ πέρα, αν επιτρέπετε. Το ίδιο λέει και στη δεύτερη. Ναι, αυτό μας έχει απασχολήσει σε ένα σύνολο ενστάσεων σε όλους τους πολίτες που είναι κοντά στους ερευνητικές οδούς, πάνω και κάτω από την Άφανος. Δυστυχώς όμως το Πικέρμι έχει πολεμοποιηθεί με ένα τέτοιο σκληρό τρόπο που οι δρόμοι, όπως βλέπετε, από την προηγούμενη ζήτηση είναι 5 και 7 και 4 μέτρα που δεν επιτρέπουν τη διοχέτευση της κίνησης αυτών των ανθρώπων. Των 2.100 σήμερα και των 5.100 προβλέπει σε πλήρη ανάπτυξη το Γενικό Προδρομικό Σχέδιο αυτής της Προδρομικής Ενότητας και θα πρέπει να διοικητευτούν κάπου περιμετρικά. Έτσι. Αυτή η περιμετρική διοχέτευση κυκλοφορίας υπάρχει ένας σταυρός που είναι η Αδαμοπούλου και η Μαραθώνος και μια περιμετρική κυκλοφορία. Είναι απαραίτητη για να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη. Γιατί μια πόλη με 5.100 άνθρωποι είναι πραγματικά μια πόλη. Έτσι. Δεν είναι προφανώς, δεν έχουν καμία σχέση με την Αττική Οδό, με τους δρόμους αυτούς, έτσι, οι οποίοι σχεδιάζουν και δεν μπορεί ποτέ η Αττική Οδός να έχει τέτοιο πλάτος, έτσι. Η Σταυρού Ραφίνας δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει, υπήρχε κάποτε, πριν την Αττική Οδό. Όμως, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, έχει καταργηθεί, ξεχάστε το. Λοιπόν, επίσης η Αττική Οδός, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να περάσει από ένα δρόμο 12 μέτρων. Κοιτάξτε, επομένως δεν συνδέεται. Δεν συνδέεται, ακούστε. Όχι, όχι, λέμε. Αφήστε να πω όμως εγώ αυτό που θέλω να σας πω. Ναι, εγώ καταλαβαίνω, αλλά θέλω να σου πω. Δεν μπορεί να συνδυάζεται η διοχέτευση ενός οικιστικού ιστού με έναν δρόμο ελεύθερης κυκλοφορίας. Γιατί η Αττική Οδός είναι ένας δρόμος μεγάλων ταχυτήτων και ελεύθερης κυκλοφορίας που δεν έχει εισόδους και εξόδους να μπορούν οι κάτοικοι να κινούνται μέσα στον αστικό ιστό που δημιουργείται. Επομένως, μην συγχαίρετε ότι επειδή κάποτε λέγανε στα γραφεία ότι δεν υπάρχει, επειδή λένε η Αττική Οδό, ότι αυτοί οι δρόμοι έτσι, μπορεί να έχουν σχέση με οποιονδήποτε δρόμο που σχεδιάζεται σε αυτό το οικιστικό ιστό, σε αυτή την πολεμική ενότητα του Πικερμίου. Δεν μπορούν να έχουν σχέση. Δεν μπορούν. Να πω κάτι να βοηθήσω. Πέστε. Εγώ λοιπόν στην πρόταση που κάνετε, διαβάζετε τώρα, εμείς λέμε ο δρόμος αυτός να γίνει 11 μέτρα αντί για 12 που λέτε, να γίνει 7,5 μέτρα μέσα ο δρόμος όσο πως τον προβλέπετε κι εσείς, απλώς να μειωθεί τα πεζοδρόμια κατά μισό μέτρο από το καθένα. Να γίνει πεζοδρόμια από ένα μέτρο και να παραπείτε. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Λούφα, η Εσώπου ήταν 14 μέτρα και μειώνεται. Αφήστε να σας πω. Όχι, ο δρόμος είναι 7 μέτρα ίσως. Κύριε
και να μην είναι. Αφήστε, αγαπητέ μου φίλε, εσείς είστε μηχανικός, δεν δικαιούστε να το λέτε αυτό. Ο δρόμος, πολυοδομικά δρόμος, είναι μαζί με τα πεζοδρόμια. Δεν είναι το οδόστρωμα. Αυτό είναι κειμενόμενο και ένα δημοτικό συμβούλιο μεταγενέστερο μπορεί να αποφασίσει αύξηση των πεζοδρομίων ή μείωση. Πολεοδομικά. Αφήστε. Εσεί δεν δικαιούστε. Ακούστε. Προσπαθήσαμε να τυποποιήσουμε αυτόν τον δρόμο για να φύγει από την εικόνα στο μυαλό κάποιων έτσι, που πιστεύανε ότι θα χρησιμοποιηθεί εσόχου ως βεθτικός δρόμος της Αττικής Οδού. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση. Αφήστε. Όχι, το είπαν εδώ. Μην κουράζεσαι. Εσύ δεν το είπαν. Το είπαν άλλες. Σε καμία βολή. Ερχόμουν και λέγα εδώ πέρα να βρίσκουν και τα κοντά του. Λοιπόν, σου είπα στο αρχείο, αντιπρόεδρο από την πίσω. Περιμένετε, περιμένετε, ακούστε να είστε. Ακούστε, αγαπητέ μου φίλε, θέλω να σα πω κάτι. Ωραία, και εγώ θέλω να σου βοηθήσω. Αφήστε. Λοιπόν, όπω γνωρίζετε, κανονικά κυκλοφοριακά, κάθε λωρίδα κυκλοφορία πρέπει να έχει 3,75 πλάτο και μπορεί να έχει 3,5 ανά τι συμπιέσει. Κανονικά είναι 3,75 σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά ας πούμε 3,5 για να μην χαλάσουμε τώρα την καρδιά μας, έτσι. Και όπως είπατε, ή θα είναι 7 ή 7,5 μέτρα το οδόστρωμα. Και από εκεί πέρα αρχίζουμε και μιλάμε για τα πεζοδρόμια. Ακούστε τώρα, ο κύριος Πιστικίνης πρότεινε προηγουμένως. Πότε προηγουμένως. Ο δρόμος για να εξυπηρετηθεί η κυρία Τσαφογιάννη, να μην διαιρεθεί η ιδιοκτησία της, έτσι. Να μεταφερθεί ο πεζόδρομος, έτσι. Ουσιαστικά στη ΣΟΚ. Μάμα η ΣΟΚ έχει πεζοδρόμιο 1,5 μέτρο. Ποιο πεζόδρομο θα κυκλοφορήσει. Θα βάλουν και ένα κάδο, έτσι. Έχει κλείσει, έχει πάει. Θα κάνουμε δρόμου, δηλαδή χωριού πάλι. Επομένως θα πρέπει, αντιληφθήκαμε την ένσταση των πολιτών και από 14 μέτρα τη μείωσαν οι μελετητές όσο μπορούσαν στα 12 μέτρα, ώστε ένα δρόμο ο οποίο να έχει 2,5 μέτρα πεζοδρόμιο για να μπει ένα κάδο που θα πιάσει 50 πόντου σε μια εισοχή και να μείνει και 2 μέτρα πεζοδρόμιο που έχει μια φύτευση. Άρα 2,5 και 2,5, 5 και 7. Και 7, 12. Για... Είναι φαρδιά τα πεζοδρόμια 2,5 μέτρα, ε. Είναι φαρδιά. Όχι, σα το ρωτάω, εγώ είναι φαρδιά. Πάρα πολύ. Τι λέτε. Εσείς που το έχετε δει δηλαδή, κυκλοφορείτε σε άλλες πόλεις. Εγώ, άμα ρωτήσετε. Να κάνουμε δρόμους, να κάνουμε δρόμους, εδώ πέρα στον Πρωτέα που βάλω στο σχέδιο, έχουν δρόμους με οδόστρωμα 5 μέτρα διπλής κατεύθυνσης και πεζοδρόμια 60 εκατοστά. Να κάνουμε τέτοια πόλη στο Πικέρι, να σχεδιάζουμε τέτοια πόλη, να περνάτε καλά. Δεν γίνεται, αγαπητέ μου φίλε. Το 60 το δρόμο σου το συνειδητοποιείτε. Θα καταλάβατε να πάνε καλά. Εγώ πάω καλά. Δεν έπρεπε να πάω. Ακούστε να είσαι. Λέτε τώρα, λέτε τα. Εγώ λέω. Μισή μέτρα και μου λέτε με τα 60 εκατοστά για να κάνετε. Εγώ λέω ότι η πρώτη του μελετητή είναι 12 μέτρα. Εντάξει. Εδώ σκοπός είναι να γκρεμίσουμε τα σπίτια. Να μην κάνουμε τα σπίτια μας. Δεν είναι σκοπός. Τι δεν καταλάβω. Δεν είναι σκοπός. Πώς, από μια σε μένα, που δεν είναι το σχεδίο. Γκρεμίζουμε σπίτια. Σπίτια. Ελάτε λίγο να δείτε το σπίτι μου. Γκρεμίζουμε σπίτια. Σε ρωτάω. Πέστε. Άλλο μάλλον άλλο σπίτια. Άλλο μάλλον. Εγώ έβγαλα άδεια το 2003. Άδεια πολυοδομίες από τον Δήμο. Σαν εκτός σχεδίου. Μάλιστα. Νομιμότατα. Όλες αυτές οι κατασκευές που ξέρετε ότι δεν επιτρέπονται. Όλες αυτές οι κατασκευές δεν επιτρέπονται. Πρέπει να διαβάσουμε λίγο το φάκελο για το βίντεο 2. Αυτή τη στιγμή είναι νομιμότατο το σπίτι μου ή όχι. Καταρχάς αυτή τη στιγμή έχετε μια άδεια η οποία έχει λήξει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι εσείς έρχεστε τώρα και επικαλείστε την άδειά σας. Μάλιστα. Που είναι νόμιμο του σπίτι, δεν αντιλέγω. Μάλιστα. Και λέτε ότι τότε το έφτιαξα με αυτή την άδεια το 2003. Μάλιστα. Σωστά. Όμως είπε κάτι ο κύριος Καϊβάνης πριν ότι δεν μπορούμε, λέει, γιατί είναι περιοχή Β2. Όντως είναι περιοχή Β2. Αν σήμερα πηγαίνετε να βγάλετε άδεια, το σπίτι που θα μπορούσατε να κάνετε ήταν μέχρι 100 τετραγωνικά. Άρα τι κάνω τώρα. Ότι πείτε εσύ. Παίρνετε μέσα στο σπίτι μου. Δεν είπα ότι παίρνω μέσα στο σπίτι μου. Αυτή που σας ρωτάω, τι κάνω να παίρνω μέσα. Το καθένα να το καθαράζω. Έχω κάνει το γυμνιάστρινο. Εντάξει, τελείωσε νομίζω. Και νόμιμα. Έχει καταλάβει ο καθένα μας εδώ πέρα. Δεν πρόκειται. Πάμε στην επόμενη ομαδική εδώ γιατί είναι η κάτοικη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κάτοικος. Η 60 ενιστάμενη κάτοικη του Πικέρου. Είναι και μία για την Εσόπου, κύριε. Μια που είναι παρόμοια, γιατί είναι πρώτα. Που είναι 80 κάτοικοι.
Τη διαβάσαμε, τη διαβάσαμε. Ναι, και τις δύο τις διαβάσαμε. Αλλά ποιοι προτείνουν Οκτώβριο. Απορρίπτεται και η δεύτερη, αυτό το λέει, το είπε. Ναι, το είναι η ίδια, ίδια αιτιολόγηση του ονοματός. Μπορεί να δεχθεί, κοιτάξτε, να επικαλούμε τις μηχανικές αναγνώσεις. Μπορεί να δεχθεί ένσταση από εκτός σχεδίου, ο μελετής. Μπορεί να δεχθεί ένσταση από αυτό που είναι εκτός σχεδίου. Σας ρωτάω. Οι 80 κάτοικοι αν είναι εκτός σχεδίου μπορούν να κάνουν ένσταση. Δεν είναι εκτός σχεδίου 80 κάτοικοι. Έχουν υπογράψει γιατί διαφορούν. Δηλαδή αν ήταν 1.080 θα είχαν περισσότερη ισχύ από τους 80. Ναι, γράφουμε στην ένσταση. Αφού ο Βαγγέλη μπαίνει στην ιδιοκτησία του, τι σημαίνει εκτός σχεδίου. Αφού μπαίνει μέσα στην ιδιοκτησία του. Η διαπλάτηση γίνεται όλο και δεν κάνει έσταση γι' αυτό. Κάνει έσταση, να σου εξηγήσω τι κάνει. Να αλλάξει η γραμμή του σχεδίου. Δεν μπορεί να αλλάξει η γραμμή του σχεδίου, είναι εκεί πέρα που δεν έχει πάει. Όχι, γραμμή του σχεδίου. Κάνει λίγο λάθο. Η γραμμή του σχεδίου, κύριε Δημαρχή. Τότε είχε βάλει τη γραμμή στην εσόπου επάνω. Πού το ξέρετε εσύ. Το έχω δει. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι οι μελετές κάνουν λάθος, έτσι. Άμα κάνω λάθος, το ξέρω. Το είπαμε τώρα, δεν το έκανε. Το γουστί δεν το είπαμε. Η γραμμή του γουστού δεν είχε βάλει μέσα στην άδεια. Στον δρόμο πάνω είναι το γουστί. Και εγώ, είναι το γουστί. Απλά, είναι απλά. Είναι απλά. Είναι απλά. Είναι απλά. Είναι απλά. Είναι απλά. Πάμε στο επόμενο. Εμάς η ιδιοκτησία είναι εκτός σχεδίου. Έρχεται λοιπόν το σχέδιο των κυρίων, βάζει δύο μέτρα, επεκτείνει και καλά το σχέδιο ότι είναι εντός σχεδίου, ενώ είμαστε εκτός σχεδίου, για να μας πάρει δύο μέτρα. Να καταστρέψει μάντρες, βόμβους κλπ. Για ποιο λόγο, για να κάνετε πεζοδρόμιο, δυο σχεδίου, να καταστρέψει. Να σας πω κάτι, να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε, αγαπητή μου κυρία, αγαπητή μου κυρία, που θα δώσω κάτι. Ξεκινάμε από λάθος βάση. Κανένας από εμάς, και το λέω από εμάς, από την υπηρεσία δόμησης που είναι μελέτουσα υπηρεσία, γιατί οι άλλοι οι ανάδοχοι είναι υπάλληλοι, συνεργάτες και ελέγχονται υπηρεσία δόμησης. Δεν έχει δικαίωμα να βάλει στο σχέδιο περιοχή ως εσύ που δεν προβλέπει ο νόμος. Επομένως εδώ πέρα πάνε και εφαρμόζουν τη γραμμή του κουκουσού. Αυτό που λέτε είναι εκτός σχεδίου. Δεν είναι αληθές. Υπάρχει μια γραμμή και ένα τμήμα της ιδιοκτησίας σας περνάει η γραμμή και το βάζει εντός όπου σου. Τι να κάνει τώρα, αλλού είναι δύο, αλλού είναι τρία μέτρα, αλλού είναι 50 πόντους. Δεν το καθορίζει. Αυτό που λέτε δίκιο να έχετε, δίπλα είναι χωράφια και θέλετε να κερδίσετε όλες τις άντρες και να εξυπηρετηθεί τι. Μα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και δεν μπορεί να μετακινήσει τη γραμμή, καταλαβαίνετε. Εγώ το καταλαβαίνω, εσύ καταλαβαίνετε. Εγώ καταλαβαίνω. Γιατί ποιος εξυπηρετεί. Ποιος εξυπηρετεί τα πάντα. Δεν μπορεί να μετακινήσει. Ποιος είναι εγώ. Για να κοιτάξτε κινέμου στην Ελλάδα. Εγώ εξυπηρετούμε. Να κοιτάξτε κινέμου στην Ελλάδα. Εγώ εξυπηρετούμε. Όχι, κινέμου στην Ελλάδα. Όχι, εγώ θα μου την εξυπηρετούμε. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Άμα δεν ξέρετε τι κάνω, τι και εγώ ξέρω τι κάνετε εσείς. Εγώ ξέρω τι κάνω. Τι κάνω. Θα δούμε τι κάνω. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι τώρα που το παρόντο. Τώρα συζητάμε τι παίρνουμε μέσα. Για να μην πάρετε σκένα το γράφια, να διαλύσετε σπίτια. Σας άκουσα επί ένα τέταρτο και δεν είναι τώρα δραματίο. Δεν είναι σιγά. Εγώ μιλάω στο μάτι. Εσείς δεν μιλάτε, μιλάτε στο ιστάμι. Δεν έχετε δικαίωμα μιλάτε υπάρχοντας όπως τι λέτε κανένα. Αυτό για να το σπίτι μου. Εσύ. Δεν παίρνει κανένα σπίτι σας. Λοιπόν, ακούστε να είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ακούστε να είναι ξεκάθαρο. Δεν έχουμε, να σας πω, αφήστε να σας ολοκληρώσω, να σας πω κάτι. Δεν έχουμε τίποτε να δείμε στο λόγιο. Πριν έρθω εδώ πέρα, δεν σας ξέρω. Δεν σας ξέρω. Είναι υποχρεωμένος ο μελετητής, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, να εφαρμόσει τη γραμμή που προβλέπει το κούκου σου. Μπορεί να μην σας αρέσει. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να το κουσού να πάρει να κουσπάντρε. Όχι, δεν πέσει να πάρει να κουσπάντρε. Λέει και το πράγμα του κουσού. Να μα τρελάνε τα μάτια. Η ένσταση σου έπρεπε να γίνει το 4. Το 4 τι κάνει. Γιατί να γίνει η ένσταση το 4 αυτό που λέμε είναι άδεια. Γιατί βγήκε το κουσού το 4, δεν καταλαβαίνει τι λέμε τώρα. Εγώ το 3 έκανα την άδεια. Το 4 έγινε το κουσού. Το ξέρει ότι έγινε. Όχι, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει. Δεν είναι νόμο. Αυτό δεν το ξέρει. Άρα είμαι παράνομο. Όχι, παιδί, λέω εγώ αυτό. Άλλα λέω εγώ, άλλα λες εσύ. Το 4 που πήγε το κούπου σου έπρεπε να δεις ότι σου κόβει και να κάνεις έσταση. Όλα να έχουν το 4, να κάνεις το 4. Έκανες ή όχι. Όχι. Ωραία, τελείωσε. Με ειδοποιήσατε σήμερα. Ποιος σας ειδοποιήσει, ρε παιδί. Κανένας. Το 4. Ποιος σας ειδοποιήσει.
πίσω τη ζωή. Τώρα πώ θα πίσω, αν δεν ήταν εγώ να στην Κρήτη. Ο Βαγγέλη ήταν στη Ζουαζιλάνδη το 4. Εμεί θα το πείσουμε. Εγώ ξέρω που ήσουν. Σε παρακαλώ. Το γούρνο σου προέβλεπε 12 μέτρο δρόμο. Όχι. Αυτά που λέτε δεν υπάρχουν, κυρία μου. Τι λέτε το 12 μέτρο. Το δρόμο γίνεται τώρα ο δρόμο. Το γούρνο σου είπε μια γραμμή είναι το γούρνο. Είναι μια γραμμή. Θέλετε να αλλάξω το κουσό. Θέλετε να αλλάξω το κουσό. Όχι, δεν είναι αλλάξω. Μα το ίδιο πράγμα λέμε. Και η μάτρα την παίρνει επειδή το κουσό είναι και τότε. Να σας πω κάτι για να γίνει απόλυτο σαφές. Ένα μέτρο να γίνει ο δρόμος, θα πάει και θα κολλήσει τη δεξιά πλευρά. Δεν το λέει στην αριστερή, γιατί πρέπει να κολλήσει στο δεξιό όριο. Το καταλαβαίνετε. Ένα μέτρο να το κάνουμε. Να περπατάει ένα κουνέλι. Θα κολλήσει δεξιά, γιατί είναι υποχρεωμένο να το κάνει δεξιά. Δεν μπορεί να το μετακινήσει αριστερά. Τι να σα πω τώρα, αγαπητοί. Δεν είναι πρόβλημα να είναι μέσα από τη μία πλευρά τη. Αν γυρίσω το 14, γιατί δεν μου φύγει. Μου κυρία, όσο θέλει μέσα από τη μία πλευρά τη. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Υπάρχει άλλο γενιά. Σε πριν όμω ο Πενάκη, άλλο γενιά. Υπάρχουν οι εστάσεις για τον Παλαμάρι. Αν υπάρχει προσωπικό, καταρχάς το διαβάζω, ναι. Πρέπει λίγο να προσέξετε και να μην μιλάτε μεταξύ σας, άμα θέλετε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, η αίτηση αυτή έγινε από 60 ενιστάμενους κατοίκους Πικελού. Κύριε Καϊλάνη, καθίστε λίγο. Λοιπόν, αφορά το ρεύμα Βαλανάρη. Οι κάτοικοι ενίστανται για τους εξής λόγους. Πρώτον, η εκτός σχεδίου περιοχή περιβάλλεται τις γραμμές οριοθέτησης και όχι τις γραμμές πλημμύρας. Δεύτερον, το ρεύμα είναι μη οριοθετημένο και η πολεοδομική μελέτη βασίζεται σε μη εγκεκριμένη μελέτη του έτους 2010. Τρίτον, η έγκριση της μελέτης οριοθέτησης του Βαλανάρη θα γίνει με προεδρικό διάταγμα. Τέταρτον, σύμφωνα με το ΦΕΚ 199Δ του 2003, σε ρέματα ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως είναι ο Βαλανάρης, η δόμηση απαγορεύεται σε έκταση 50 μέτρα κατέρωθεν. Πέμπτον, δεν πρόκειται για υδατόρεμα γάμα προτεραιότητας, αλλά για υδατόρεμα άλφα προτεραιότητας. Και έκτον, δεν εφαρμόζει τον όρο του γούπου σου για τον καθορισμό ζώνης πρασίνου, περιμετρικά και εντός της Ελμπίσκο, καθώς και μεταξύ και μεταξύ αυτής και της ζώνης προστασίας του ρέματος. Αυτή είναι η ένσταση των κατοίκων, σωστά. Λοιπόν, η απόφαση του αναδόχου. Γίνεται δεκτή ως προς τα σημεία 1, 2, 3 και 5. Ποια είναι αυτά. Η εκτός σχεδίου περιοχή περιβάλλεται από τις γραμμές οριοθέτησης και όχι από τις γραμμές πλημμύρας. Προφανώς περιβάλλεται από τις γραμμές πλημμύρας, εφόσον το είναι. Κάνατε ένσταση γι' αυτό. Και θα μεταφερθεί γραμμές πλημμύρας. Το ανάποδο, ρε παιδιά, τι λέτε. Το ανάποδο. Από τις γραμμές οριοθέτησης. Από τις γραμμές οριοθέτησης. Δεύτερο. Δεκτή, αγαπητέ μου φίλε, γίνεται δεκτή, το καταλαβαίνετε. Έχετε δίκιο δηλαδή. Αφού έγινε δίκαια, θα μιλήσω. Θέλω να ακούσω. Δεύτερον, το ρέμα είναι μη οριοθετημένο, είπατε, και η πολεοδομική μελέτη βασίζεται σε μη εγκεκριμένη μελέτη του έτους του 10. Σωστό. Γίνεται δεκτή η ένσταση και σε αυτό το σημείο. Τρίτον, η έγκριση της μελέτης οριοθέτησης του Βαλανάρη θα γίνει με προεδρικό διάταγμα. Και αυτό είναι σωστό. Γίνεται δεκτό και αυτό. Και το 5, δεν πρόκειται για υδατόρημα γάμα προτεραιότητας, αλλά για υδατόρημα αλφα προτεραιότητας. Τώρα, απορρίπτεται ως προς το σημείο 6, γιατί εντός της Ελμπίσκο δεν παρεμβαίνει η πολεοδομική μελέτη ώστε να ορίσει ζώνη πρασίνου, ενώ μεταξύ της Ελμπίσκο και του Βαλανάρη προτείνει άλσος και κοινόψη το χώρο πράσινο. Σας ακούμε. Ως προς το 4 τι γίνεται. Ως προς το 4 και... Μισό λεπτό κύριε Βούρνου. Ως προς το 4 τι γίνεται. Ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ ξέρουμε ότι δεν. Τα 50 μέτρα, στα 50 μέτρα ζώνη προστασία τα οποία είναι μόνο για να μεταφράσει το ωφέλιο. Να σα πω όμω ότι δεν κάνει το ποτέ. Αυτή είναι μία ερώτηση. Πριν τοποθετηθείτε, περιμένετε να σα πω. Από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν οι γραμμές πλημμύρας,
έτσι, δεν είναι προσθετικά από τα 50 μέτρα. Οι γραμμές οριοθέτησης, κύριε Μπουρνού, είπαμε. Όχι οι γραμμές πλημμύρας. Ωραία, τις γραμμές οριοθέτησης, έτσι, δεν μπαίνει ζώνη των 50 μέτρων. Έτσι. Ο Δήμος, έτσι, έχει αναθέσει τη μελέτη. Γιατί η παλιά μελέτη του 10, φράκα, έτσι. Έχει αναθέσει αμελετητή τη μελέτη οριοθέτηση και διευθέτηση, αν απαιτηθεί. Αυτό είναι θέμα του μελετητή του Βαλανάρη. Και μαζί με την πολεοδομική μελέτη, όταν φτάσει η ώρα στο ΣΥΠΟΦΑ, έχει την υποχρέωση να καταθέσει και αυτή τη μελέτη. Έτσι. Που σημαίνει ότι παράλληλα με αυτό που εκπονεί ο πολεοδόμος εδώ πέρα, έχει αναθέσει άλλο γραφείο, έτσι, την επώνυση αυτής της μελέτης που ζητάτε και σωστά τη ζητάτε. Είναι πολύ απλό. Είναι απαραίτητη για να εγκριθεί πολεοδομική μελέτη. Αυτό έχουμε να πούμε. Έχετε δίκιο σε αυτά τα κομμάτια. Την αναθέσαμε και προχωράμε. Ωραία. Ρωτάω, κύριε Μπουρνούς. Το 1, το 2, το 3 είναι δεκτά. Το 5 και το 5. Το 6 δεν είναι. Το 4 τι είναι. Ποια είναι η άποψη του μελετητή. Σας είπα κάτι. Από τη στιγμή που οριοθετηθεί ένα ρεύμα, από τη στιγμή δεν ισχύει το 50 μέτρα. Τι λέτε, κύριε Μπουρνού. Φέγγε 199 δέλτα. Διαβάστε το. Όταν η μισό λεπτά. Τι λέτε. Όταν οριοθετηθεί ένα ρεύμα, έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένες γραμμές από το όριο ή τη οριοθέτηση ή τη διευθέτηση. Όταν γίνεται διευθέτηση, υπάρχουν άλλα πράγματα. Επομένως, ο μελετητής, όταν κάνει τη μελέτη οριοθέτηση και τη διευθέτηση, αν προτείνει έργα διευθέτηση, θα καθοριστούν τα όρια που μπορεί να πολεοδομηθούν. Είναι πολύ απλό. Από το 4 δεν είναι. Δεν ακολουθεί κάτι, ακολουθεί τη μελέτη που θα γίνει. Τα 50 μέτρα είναι εκτός των γραμμών οριοθέτησης, κύριε. Ρε παιδιά. Είναι ισχύει στα ρεύματα ιδιαίτερων περιβαλλοντικών ενδιαφέροντων. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει νόμος. Σας ξαναλέω κάτι. Ο μελετητής θα κάνει μια μελέτη. Αυτή η μελέτη δεν θα περάσει από το στάδιο των εγκρίσεων. Εμείς εδώ πέρα απλώς θα την παραλάβουμε και τις φόρσουμε που θα πάνε. Δεν θα εξεταστεί από τη διεύθυνση περιβάλλοντος περιφέρειας. Δεν θα πάει. Σηκωθά, δεν θα πάει να γίνει φέκ, δεν θα πάει. Να εξεταστεί τώρα. Πώς τώρα να εξεταστεί, αφού μπορεί τη μελέτη, πώς εξεταστεί τώρα. Μα πώς θα γίνει, αφού πάμε μια λάθος μελέτη. Δεν υπάρχει μελέτη. Τώρα θα γίνει μελέτη, τώρα δεν είναι δική σου. Άρα να αφαιρέσεις τις οριογραμμές, τις μη εγκεκριμένες οριογραμμές που έχει το σχέδιο. Παιδιά, ακούστε να λέω. Σας λέω κάτι, ακριβώς για να μην πλέξουμε με θέματα που δεν γνωρίζουν πού θα καταλήξει η μελέτη, υπάρχει κατά μήκος του μεγάλου ρέματος, προτείνουν ένα πλέγμα, ένα δίκτυο κοινόχρηστων χώρων. Έτσι. Δεν κάνει πολεοδόμηση. Δεν υπάρχουν, να δείτε, δεν υπάρχει πολεοδομικό τετράγωνο. Δεν υπάρχει πολεοδομικό τετράγωνο. Η ζώνη 50 μέτρων είναι ζώνη στην οποία μόνο οργανισμοί κοινής ωφέλειας. Μα σας είπα, υπάρχει ένα δίκτυο κοινόχρηστων χώρων. Μα σας λέω κάτι, στην πολεοδομική μελέτη βάζει δίκτυο κοινόχρηστων χώρων. Δεν είναι ο χώρος του ποταμού ο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων. Είναι 50 μέτρα σε πέρας της οριοθέτησης. Σε ένα δίκτυο, ας μιλήσουν και οι μελετητές που ίσως το ξέρουν λίγο καλύτερα. Εγώ δεν το ξέρω λίγο καλύτερα. Η κύριε Κολομπού δεν το ξέρει. Η κύριε Κολομπού δεν μπορεί η κοινόχρηση να είναι ο χώρος του ποταμού. Μπορείτε να μας δείτε πάνω σε αυτό το σχέδιο στην οθόνη, να μας δείξετε πώς έχει τροποποιηθεί η προηγούμενη μελέτη που φέρατε και ποια είναι το καινούργιο η αλλαγή σχεδιασμού που έχει γίνει. Όπως λέτε και στην εισήγηση, ότι έχουν γίνει αλλαγές σχεδιασμών με βάση τις ενστάσεις. Με βάση τις ενστάσεις που έχετε αποδεχτεί, πώς έχετε αλλάξει. Καταρχάς δεν προλάβαμε να το αλλάξουμε, τώρα τι συζητάμε τις ενστάσεις. Δεν έχουμε αλλάξει. Εδώ λέτε ότι η ανάρτηση του σχεδίου και οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν οδήγησαν σε αλλαγές στο σχεδιασμό. Το Β1 στάδιο. Το συνεργασία των ενστάσεων, δηλαδή το υποβληθέν Β2 στάδιο, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα αυτός εδώ ο χάρτης που μας παρουσιάζεται είναι αυτό που υποβάλλεται στο Συμβούλιο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, αυτός είναι ο παλιός. Ο παλιός, το είπαμε αυτό. Το είπαμε από την αρχή. Είναι ο παλιός. Εντάξει, με μαλακία χάρτη ασχολούμαστε τώρα. Νομίζω δεν μιλάμε έτσι. Δεν πρέπει, εγώ έτσι μιλάω. Όχι, να μιλάω στο σπίτι.
Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε πώς τροποποιείται αυτή τη στιγμή ο χάρτη, δεν θα αφαιρεθούν. Όχι, οριοθετήσει. Δεν θα αφαιρεθούν. Αφού αναγνωρίζετε και κάνετε δεκτό το ότι δεν έχει γίνει οριοθέτηση. Κάνετε δεκτό ότι δεν υπάρχουν οριογραμμές. Πώς θα τοποθετήσετε εσείς, πώς τοποθετήσετε εσείς. Σας είπε και είναι ο κύριος Δήμαρχος και δεν δώσετε καμία σημασία ότι εκπονείται αυτή τη στιγμή μελέτη. Όταν εκπονηθεί. Μας αφήνετε λίγο τώρα να ολοκληρώσω και εγώ σαν υπηρεσία. Σας είπα ότι στο στάδιο της έγκρισης της τελικής μελέτης στο ΣΥΠΟΔΑ θα πρέπει να έχει υποβληθεί η μελέτη του για τον Βαλανάρη. Είναι ανοχλητικός ο τρόπος, κυρία Κολό, που δεν το καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, ότι να, δεν μπορεί να κάνεις το οικονομικό χωρίς να, Τερζοπούλου, χωρίς να έχεις οριοθετήσει το ποτάμι. Είναι ανορθόδοξος ο τρόπος. Ή μήπως οι γραμμές οριοθέτησης θα βγουν βάσει των αναγκών του πολεοδομικού. Έχετε και εσείς περιουσία εκεί πέρα. Όχι. Α, λέω, αλλά είμαι δημότης και έχω λόγο στους κοινόμενους χώρους και θα αποκάνουμε μια χαρά. Λοιπόν, ακούστε. Δεν χρειάζεται. Ο Δήμος από την αρχή. Θέλω να απαντήσετε. Το ΦΙΤΑ 2 που δεν είναι άλλη, θα υποβάλλετε. Το ΦΙΤΑ 2 θα αφαιρέσετε τις οριογραμμές ή όχι. Σας απάντησα, αλλά θέλετε να μ' ακούτε. Όχι, είναι απλή ερώτηση. Στο στάδιο Β1, κοιτάξτε, το στάδιο Β1 που μπορείτε να το δείτε. Έτσι. Κατά μήκος του Βαλανάρη, εκεί πέρα, αυτό λέω, μπορείτε να το δείτε, αυτό λέω. Κατά μήκος του Βαλανάρη υπάρχει ένα δίκτυο μόνο χώρων πρασίνων. Άρα δεν υπάρχουν οικοδομικά τετράγωνα μέσα σε αυτές τις αποστάσεις που αναφέρετε. Παρά τα αυτά, αφήστε και θα... Η Ελπίσκο είναι μέσα στα 50 μέτρα. Η Ελπίσκο 50 μέτρα του διαγραμμή του ρεύματος. Η Ελπίσκο είναι μέσα. Τι λέτε τώρα. Τα 10 μέτρα είναι. Κοιτάξτε, τα 10 μέτρα από τη το ποτάμι, κοιτάξτε, το ποτάμι είναι εκεί που είναι μπλε. Ποια 50 μέτρα, εδώ πέρα είναι ολόκληρη από τη μέρα. Το μπλε δεν ισχύει, κυρία μου, γιατί δεν είναι οριοθετημένο. Το μπλε αυτό που λέτε είναι πλασματικές οριοθετημένες. Όχι. Δεν ισχύει. Κοιτάξτε, εμείς, άκουσα, πλασματικές δεν είναι. Το ότι. Αυτό λέω ότι είναι μια υπηρεσία και μάλιστα κάτι δεν είναι. Ακούστε, κύριε Σαββινέ, προσπαθώ να σα βοηθήσω, αλλά δεν θα βοηθήσω τον εαυτό σα. Οι μελετητές δεν βαρέσαν στο γάμο του Καραγκιόζη. Πράγματι πήραν τις γραμμές οριοθέτησης μια μελέτη που είχε κάνει. Είχε κάνει. Έτσι. Ωραία, τι γραμμές πλημμύρας. Οι γραμμές πλημμύρας είναι πιο μεγάλες, είναι πιο βαθύ, είναι πιο φαρτή. Όχι, οι γραμμές πλημμύρας είναι πιο εκτεταμένες από τη γραμμή οριοθέτησης. Σου πληρώνουμε και τους δικηγόρους τώρα. Και μετά από την κοινωνία το ποτάμι με τέτοια ασκητισμό. Λέω δικηγόρους, λοιπόν, άκουσε με τώρα. Λοιπόν, υπάρχει μια μελέτη. Υπάρχει μια μελέτη. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη μελέτη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι, την πήραν οι μελετητές, πήραν τις προτινόμενες γραμμές, έτσι, και τις εφαρμόσανε ώστε να απομακρυνθεί ακόμα οποιοδήποτε οικοδομικό τετράγωνο προτινόμενο να μην μπλέξει με τα όρια που λέει ο νόμος. Πραγματικά όμως, επειδή αυτή η μελέτη δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ο Δήμος ανέλαβε να κάνει δική του μελέτη, δική του, όταν λέμε δική του, έτσι, να την υποβάλει μαζί με την πολυδομική μελέτη στις ίδιες υπηρεσίες για αίτηση. Ομένως αυτό θα πάει ένα πακέτο. Οι πολυδομικές μελέτες θα πάνε μαζί με τις υδραυλικές, τις μελέτες οριοθέτησης και τις διευθετήσεις που προτείνουν οι μελετητές. Και εκεί πέρα στο ΣΥΠΟΔΑ θα εξεταστούν όλα αυτά περί της νομιμότητας. Εντάξει. Και επειδή θα εξεταστούν περί της νομιμότητας, θα αποφασίσουν αν αυτά που έχει προτείνει ο Δήμος είναι συμβατά ή όχι. Δεν το αποφασίζετε εσείς. Κύριε Πονό, να σας δεν μιλάω μαζί. Ένα ποτάμι ολοκληρωθείτε όχι με βάση τις ανάγκες ενός πολυοδομικού σχεδίου, με βάση τις ανάγκες τις αντιπλημμυρικές του. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τις γραμμές κατά πώς θέλετε και κατά το δοκούν κάθε φορά. Δώσατε μελέτη. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε. Έχετε κάποια ένσταση με τις ενστάσεώς σας και τις απαντήσεις? Εγώ είμαι πολίτης και έχω λόγο. Αυτή τη στιγμή συζητάμε όμως αν έχετε κάποια επιπλέον άποψη πάνω στην άποψη του αναδόχου. Μην μιλάτε όλοι μαζί όμως. Δεν μπορώ να απαντάω στους τρεις ταυτόχρονα. Πείτε μου. Εκεί που λέτε ότι δεν έχει γίνει δεκτή η ένσταση αφορά τη ζώνη πρασίνου 50 μέτρα κατέρευση της οριογραμμής και
αντιλαμβάνει και την ελπίδα, διότι ο μελετητής δεν ασχολείται με την ιδιοκτησία. Γιατί είναι ιδιοκτησία μέσα στην ελπίδα. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Μπορεί να το ξαναδιαβάσετε. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Η ένσταση που κάνατε γράφει δεν εφαρμόζει τον όρο του γούπου σου για τον καθορισμό ζώνης πρασίνου περιμετρικά και εντός της Ελμπίσκου. Αυτό το είπατε εσείς, όχι εμείς. Καθώς και μεταξύ αυτής και της ζώνης προστασίας του ρέματος. Ωραία. Και λέει ο μελετητής και η υπηρεσία δηλαδή ότι απορρίπτεται προς το σημείο 6, γιατί εντός της Ελμπίσκου δεν παρεμβαίνει η πολεοδομική μελέτη ώστε να ορίσει ζώνη πρασίνου, ενώ μεταξύ της Ελμπίσκου και του Βαλανάρη προτείνει άρσους και πράσινο. Ωραία, επαφού λοιπόν. Πείτε. Εγώ άκουσα συμπολίτες εδώ πέρα, οι οποίοι λέγανε ότι ο μελετητής επενέβη μέσα πίσω από τη μάτρα τους, πίσω από την πισίνα τους. Είπε την ιδέα να σου ακούω. Δεν σας ακούω. Ελάτε μπροστά. Ένα δευτερόλεπτο κρατήριο. Είναι σαφές το ερώτημα. Είδαμε ότι ο μελετητής έχει επέμβει μέσα σε ιδιοκτησίες, μετά τη μάτρα τους, στην πισίνα τους, στο πόσο τους. Εδώ υπάρχουν τα ιερά και τα όσια της μάντρας της Ελμπίσκου. Η Ελμπίσκου είναι εκτός σχεδίου. Εσείς τι βγάλατε εκτός σχεδίου. Η Ελμπίσκου, μισό λεπτά, παιδιά. Την Ελπέν, ακούστε, εμείς προτείναμε την Ελπέν. Η Ελμπίσκου είναι βιοπά με το ΦΕΚ του 2004. Τι να συνδύσουμε, είναι εκτός σχεδίου. Πολύ ωραία, και αυτό προσπαθείτε να κάνετε και με την Ελπέν. Τι σχέση έχει τώρα η Ελπέν, εσείς λέτε για την Ελμπίσκου. Εντάξει, θα τα βάλετε όλα μέσα στο καζάν να τα ανακατέψουμε. Άμα τα βάλετε, δεν ξέρω. Είναι η ίδια τακτική να προσβάλλετε την κοινή ιδιοκτησία από τη δημόσια χώρα τα ποτάμια και να προστατεύετε την Ελμπίσκου. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Οι μελετητές λένε το εξής, ότι η Ελμπίσκου. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ρέμα. Ακούστε με, πέστε ό,τι θέλετε. Οι μελετητές λένε την άποψή τους και δεν καταγράψουν. Υπάρχει ένα ποτάμι. Υπάρχει μια περιοχή μετά το ποτάμι και υπάρχει και η Ελμπίσκου. Και λένε πολύ απλά: η Ελμπίσκου είναι εκτός σχεδίου. Ανάμεσα στην Ελμπίσκου και στο ποτάμι προτείνονται μόνο χώροι πρασίνου και μετά είναι το ποτάμι. Επομένως δεν επεμβαίνουν μεριμοτομικές γραμμές. Πώς το λέει πιο καθαρά να το πούνε οι άνθρωποι, και αυτό φαίνεται και στο χάρτη. Κοιτάξτε, δεν λέει τίποτα διαφορετικό χάρτη από αυτό που λένε. Να ρωτήσω κάτι το μελετητή. Ρωτήστε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι το μελετητή. Ωραία, εσάς ας πούμε σας έχουν δώσει μία οδηγία, μία εντολή ή οδηγία ή παρέμβαση, δεν ξέρω τι, να μην ασχοληθείτε με το θέμα της ΕΛΠΕΝ, ενώ θα έπρεπε. Καταρχάς, διότι... σε λίγο να διακόψω εγώ, εσάς δεν λέει για την ΕΛΠΕΝ. Λέει για την ΕΛΠΕΝ τώρα. Είμαι και για την αναλυσία της ΕΛΠΕΝ. Είμαι και για την αναλυσία της ΕΛΠΕΝ. Δεν είναι, τώρα δεν μπορούμε να διακόψω αυτό. Μα δεν γίνεται τώρα, δεν προσπαθούμε να βγούμε μια άκρη. Πριν συνεχίσετε, να πω λίγο κάτι εδώ. Δεν ήρθαμε για να δικάσουμε ή να προδικάσουμε ή να καταγράψουμε τι έγινε με την Ελμπίσκου, με την Ελπέν ή οτιδήποτε. Ήρθατε εδώ για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να πείτε την άποψή σας, επί την άποψη του αναδόχου και της υπηρεσίας, στην απάντηση των ενστάσεων που κάνετε. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος που είμαστε εδώ. Δεν είναι από αυτόν. Όταν μου λέτε... Και πριν, να πω λίγο κάτι και πριν και στην κυρία που ήθελε να πάρει το λόγο, εξηγήσαμε και στον κύριο Κακαράντζα ότι το γούπου σου του έχει πάρει ήδη μέρος από την ιδιοκτησία του. Και δεν έκανε ένσταση. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της τωρινής μελέτης, είναι αποτέλεσμα του γουπουσού του 2004. Αν τότε δεν είχε κάποιο μηχανικό να τον κατευθύνει για την συγκεκριμένη δουλειά, δεν είναι δουλειά σημερινή. Το γουπουσούκι τώρα είχε κλίματα 1/50.000. Δεν μπορούσε να δει ο κάθε ιδιοκτήτης. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σήμερα πρέπει να καθόμαστε και να προσπαθούμε να διαλύσουμε τον κόλοπα για τον γούπου σου. Η διαπράξηση να μην γίνει προς την εκπροσωπική περιοχή, αυτό είναι το σχόλιο. Πάμε τώρα στην ένσταση που κάνανε οι 60 κάτοικοι. Λέτε για την Ελμπίσκου. Λέμε σαφέστατα ότι η Ελμπίσκου δεν είναι μέσα στην πολεοδομική μελέτη. Αυτό μπορούμε να το συμφωνήσουμε κατέρωθεν, ότι δεν είναι. Γιατί έχει χαρακτηριστεί ως βιοπάπο από πότε, από το 2004. Από το 2004. Είναι κατανοητό. Άρα δεν μπαίνει σε αυτή την πολεοδομική μελέτη.
Έχει όρια, είναι. Δεν θέλω να κάνετε σχόλια επ' αυτού. Εγώ σας είπα ότι είναι συγκεκριμένο με ένα φεκ. Τελείωσε. Άρα, από εκεί και πέρα, μεταξύ λοιπόν του Βαλανάρη και της Ελμπίσκου υπάρχει πράσινο. Μόνο. Είναι πολύ συγκεκριμένο και αυτό. Έχετε κάποια ένσταση από αυτού. Αν πάρετε στο Google Map και μετρήσετε τα σημεία... Πείτε μου λοιπόν ποια είναι η ένστασή σας να την καταγράψουμε για να ψηφίσει και το συγκεκριμένο. Είναι το 4 για το οποίο δεν έχετε γράψει τίποτα εδώ. Τι θέλετε δηλαδή να πείτε, τι θέλετε λοιπόν να πείτε ως ενιστάμενοι κάτοικοι. Ούτε δεκτό, ούτε έχει δόμηση μέσα στα 50 μέτρα. Για το δόμηση τα μέτρα, που είναι το τέταρτη ένσταση. Δεν έχει δόμηση ούτε σε άλλους. Απορρίπτεται το 4 και δεν έχει δόμηση. Αυτός είναι ο λόγος, όχι γιατί είναι λάθος αυτό που λέμε. Δεν έχει δόμηση. Για να μην γίνει τα 50 μέτρα είναι για να μην υπάρξουν ούτε δόμηση. Μα δεν έχει δόμηση. Οτιδήποτε άλλο. Μα δεν υπάρχει στο σχέδιο δόμηση. Δεν υπάρχει. Απλά για να καθορίσει τα 50 μέτρα πρέπει να τα πάρει από την οριογραμμή. Η οποία δεν υπάρχει. Όλα τα πάρουμε από την οριογραμμή και τα μεταφέρουμε. Όμως να τα κάνετε τα πράγματα με τη σειρά. Αλλιώς πάμε ένα στίχημα ότι θα προταθεί εγκυβωτισμός του Βαλανάρη εκεί πέρα. Για να βγει το οικονομικό. Αλλιώ το οικονομικό δεν βγαίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συγγνώμη, το τελειώσαμε αυτή την ένσταση. Ωραία. Υπάρχει κάποιο άλλο που έχει προσωπική ένσταση. Εσεί έχετε ένσταση. Το γράφει, απορρίπτεται ως προς το σημείο γιατί. Το ήξερα γιατί. Το διάβασα δύο φορές. Είπα γιατί δεν παρεμβαίνει η πολεοδομική μελέτη ώστε να ορίσει ζώνη πρασίνου. Γιατί η Ελμπίσκου ήδη έχει. Για την Ελμπέντη. Κάνει το συμπληρωματικό από κάτω. Άρα το δικό μας κομμάτι που βεντιάζουμε είναι στο ρούχο. Όπως λέτε, όπως το δούμε, οι καμένες, όπως σας πρέπει, δεν είναι μέσα στις ζωές. Το λέμε στο αποδείς. Είναι μέσα στις ζωές. Όσο το λέτε εσείς, λέμε στο δεν είναι ακόμη. Έκανα τώρα κάτι να πω. Τώρα θα λέω ότι είναι καθένα. Εάν όμως αποδειστεί, λέγω ότι είναι μέσα στη ζωή, δεν μπορεί να πολεμήσει. Αφού συμφωνήσατε. Τι να συμφωνήσω, αυτό είναι το απόδειγμα. Να σα πω καταρχά, δεν μπορείτε να συζητάτε για άτομα που δεν είναι παρόντε. Δεν μπορούμε να πούμε τι σα είπε ο καθένα. Και δεν είναι ούτε η υπηρεσία του. Η υπηρεσία τη υποδομή. Εγώ δεν είμαι εκεί. 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 Εγώ δεν είμαι